Είμαι ο Μάνος και από το 2013 και μετά, μέσω του Treatment, μοιράζομαι τις ταξιδιωτικές και όχι μόνο εμπειρίες μου μαζί σου. Κατά διαστήματα οργανώνω διάφορες εκδρομές που μπορείς να συμμετάσχεις και τέλος είμαι υπεύθυνος διοργάνωσης του ταξιδιωτικού φεστιβάλ Travel Fest που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία το 2018 και το 2019, ενώ το 2020 αναγκαστικά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το 2021 όμως, για να μην χάσουμε την μεταξύ μας επαφή, το πραγματοποιήσαμε online, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι που ταξίδεψαν μαζί μας από το σπίτι τους. Τα στοιχεία των ταξιδιωτών που μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, όπως και τα social media του Treatment, θα τα βρεις στην περιγραφή του βίντεο, οπότε ακολούθησε μας εκεί για να έχουμε μια πιο άμεση επαφή, ενώ αν σου αρέσει αυτό που κάνω, δες πως μπορείς να στηρίξεις την προσπάθειά μου. Σταδιακά θα ανεβάζω τις δράσεις του Travel Fest στο κανάλι, όπου μέσα από τις συζητήσεις και τα βίντεο που προβλήθηκαν στην διάρκεια του, πίστεψέ με, θα μάθεις πάρα πολλά για τον όμορφο πλανήτη μας. Περικλής Μεράκος είναι επαγγελματίας φωτογράφος με ειδικότητα στο ταξιδιωτικό ρεπορτάζ και οι ιδιαίτερες λήψεις του αποτελούν μέρος μεγάλων μέσων ενημέρωσης και περιοδικών της Ελλάδας και όχι μόνο. Τον γνωρίσατε στο δεύτερο Travel Fest, όπου μοιράστηκε μαζί μας μοναδικές εικόνες και εμπειρίες από την πολιτιστική καρδιά της Ινδίας. Ένα ταξίδι για το project του Ιάλι, που αποτελεί την προσπάθειά του να αποτυπώσει τους εναπομείναντες αντιρρησίες της πολιτικής ορθότητας όλου του κόσμου. Στο φετινό Travel Fest, ο Περικλής είναι καλεσμένος μου για να μιλήσουμε για την εμπειρία του στην Κίνα, όπου επισκέφθηκε την κοιτίδα του Τάι Τσι για όλο τον πλανήτη. Η Κίνα, ρε φίλε, είναι μια χώρα που πολλά χρόνια λέω ότι θέλω να την επισκεφθώ και δεν έχει προκύψει, γιατί νιώθω ότι οι Κινέζοι είναι ένας λαός τόσο διαφορετικός, έχουν τόσο διαφορετική κουλτούρα. Τι φάση! Είναι αυτό ακριβώς που είπες, είναι ένας τελείως διαφορετικός λαός. Φαντάζομαι θα μπορούσε να μπει και στο project που κάνω για τους άλλους μαζί με τους Ινδούς που παρουσιάσαμε πρόπερση. Αλλά όταν είχα πάει εκεί δεν το είχα ακόμα στο μυαλό μου, οπότε δεν το δούλεψα έτσι, το δούλεψα όπως το δούλεψα τέλος πάντων. Αλλά σίγουρα είναι μια χώρα που έχει τόσο διαφορετικές συνθήκες ζωής και τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής, που αν εξαιρέσει το Πεκίνο και κάποια πολύ μεγάλα τέλος πάντων. Πιο δυτικοποιημένα, ας πούμε. Σχεδόν απόλυτα θα έλεγα. Σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια εκεί πέρα που πήγα εγώ δηλαδή, είναι το απόλυτο κοντράστ. Δηλαδή είναι το ίδιο μέρος εδώ και άπειρα χρόνια και εγώ δεν ξέρω πόσο, ρε παιδί μου. Αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο διαφορετικό που μόνο και μόνο για να δεις τον πολιτισμό τους, για να δεις πώς ξεκινήσανε την πανάρχια ιστορία τους και πώς φτάσανε, ας πούμε, στο κομμουνιστικό καθεστώς και σε τι φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το πράγμα, αξίζει τον κόσμο να πας να το ψάξεις, άλλωστε μην ξεχνάς ότι είναι θαύματα του κόσμου που ακόμα υπάρχουν και συνοικοκτήκως και τα λοιπά. Δηλαδή είναι άπειρη συμβολή τους στο ανθρώπινο αποτύπωμα, ρε παιδί μου. Και κυρίως πολιτιστικά, εκτός από το μέγεθος και τους αριθμούς που είναι τεράστιοι, είναι τεράστιος και ο πολιτισμός τους. Δηλαδή και εξαγόμενος κράτος, όπως θα δούμε παρακάτω. Και συνειδητά εξαγόμενος. Οπότε, ναι, πήγαινε και σίγουρα θα περάσεις με ενδιαφέρον. Θα πρέπει να προσέξεις 5 πράγματα, φαγητό, γενικά συνθήκες υγιεινής κτλ. Ναι, αλλά κατά τα άλλα όμως, ναι, είναι αυλεπίσω, άρα πρέπει να πάει κάποιος. Η κομμουνιστική κουλτούρα τους είναι εμφανής. Είναι εμφανής, απλά έχει αρχίσει λίγο να διαστρεβλώνεται. Δηλαδή θα βρεις τον Μάο σε καρφίτσες, σε κονκάρδες, σε πουκάμισα. Είναι κάτι σαν τον Κέρτ Κομπέιν, ας πούμε, στην Ινδία, στην Κίνα ο Μάο. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επέβαλε και ουσιαστικά το Tai Chi που θα αναφερθούμε. Ναι, ναι, που θα αναφερθούμε αργότερα, που ουσιαστικά είναι, ρε παιδί μου, έβαλε ένα μισάωρο υποχρεωτικό Tai Chi στους εργαζόμενους στη μέση για διάλειμμα, προκειμένου να αποδίδουν καλύτερα και να καταφέρουν να βρίσκουν έναν τρόπο να ξεπερνάνε την πίεση της δουλειάς αλλά και της ζωής τους γενικότερα, δηλαδή. Και αυτό το έπαιρνε επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος, ας μην ξεχνάμε ότι είχε αναπληθεί και κάποια χρόνια έτσι, πριν πεθάνει, που αυτό από μόνο του διαφοροποιεί τη χώρα σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε εμείς να δεχτούμε έναν πρωθυπουργό, πρόεδρο της Δημοκρατίας, οτιδήποτε, ο οποίος δεν έχει πληθεί 30 χρόνια. Ναι.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε. Θα μου πεις αν το ψήφισαν. Όχι. Αλλά okay, τον δεχόντουσαν παρόλα αυτά. Τον δεχόντουσαν σαν. Όταν έλεγε κάτι ήταν τόσο δεδομένο, δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Θεός. Ακριβώς, κάπως έτσι. Και σχετικά με τη διατροφή τους, που είναι ένας λαός που νομίζω τρώει τα πάντα. Ναι, τρώει τα πάντα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και αυτή η φωτογραφία, τέλος πάντων, με το σκυλάκι, το οποίο έχει αυτό το τρομοκρατημένο βλέμμα πάνω στον πάγκο. Και αν ήταν εκεί πέρα ο Μόμπι θα μας έλεγε «This is not for eating». Αλλά δυστυχώς το συγκεκριμένο σκυλάκι είναι for eating. Okay. Και αυτός ήταν και ο λόγος που παρουσιάστηκε εκεί πέρα. Γενικότερα και με τη διατροφή της, βέβαια μην το συνδέσουμε με τον κορονοϊό, γιατί νομίζω ότι τους αδικεί λίγο αυτό. Θα γίνουμε λίγο Τραμπ άμα το πάμε έτσι. Και η διατροφή της είναι πολύ διαφορετική. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για μας, για να μην αρρωστήσουμε. Αν μείνεις αρκετό καιρό, τύπου ένα μήνα, θεωρώ ότι δεν θα την γλιτώσεις κάποια στιγμή. Και είναι οπωσδήποτε ένα μέρος το οποίο πρέπει να προσέξεις ακόμα και στον δρόμο. Δηλαδή, σε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα είναι ένα παιδάκι, ας πούμε, όπως βλέπετε, το οποίο έχει ένα σκίστημα στο παντελονάκι και το από πίσω, το οποίο υπάρχει για να μπορεί να αφοδεύει όταν το έρθει εκείνη τη στιγμή που του ήρθε. Οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Ναι, γιατί με τη βάση της κινέζικης ιατρικής δεν πρέπει να συγκρατεί το σώμα μας τίποτα από αυτά που θέλει να αποβάλει. Okay. Δηλαδή, λένε ότι δεν πρέπει να κρατάς μέσα σου κάτι το οποίο το σώμα σου λέει πρέπει να βγει. Οπότε σε αυτή τη μικρή ηλικία που ακόμα είναι όλα λίγο ρευστά και είναι λίγο τέτοιο, μέχρι μια ηλικία τέλος πάντων, το παιδάκι φωτογραφία φαίνεται 4 χρονών, ξέρω εγώ, 5, κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτή η σχισμή και εκεί που περπατάει ματούρθι, κάθεται, θα κάνει τη δουλειά του και θα φύγει. Το οποίο και αυτό από μόνο του δείχνει μια διαφοροποίηση, δηλαδή τρελή σε σχέση με εμάς. Ας πούμε, οι τυπικότητες σε εμάς είναι τέτοιες που αυτά τα πράγματα τα πάμε από την άλλη μεριά στα άκρα. Εκεί πέρα είναι από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει όντως να το κάνει και υπάρχει, είναι περίπου τα οριστή ή κάτι τέτοιο, θα κάτσει και να το κάνει και δεν θα μπορεί να το πει κανείς τίποτα. Πότε και για ποιον λόγο βρέθηκες εκεί? Πήγα το 2011 με τη μέθοδο της προσκολήσεως μαζί με μια σχολή Tai Chi στην Αθήνα, στο κέντρο, στο μοναστηράκι. Δεν κάνεις Tai Chi όμως? Όχι, δεν κάνω, ούτε άρχισα να κάνω μετά το ταξίδι μου. Απλά ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος είναι μαθητής εκεί πέρα, είναι η σχολή Horror Space του Γιώργου Παυλίδη. Το λέω γιατί είναι disciple του ανθρώπου που θα συζητήσουμε αργότερα. Είναι, μαζί τους πήγαμε, τέλος χειμώνα ήταν, ναι, αν θυμάμαι καλά, 2011. Και πήγαμε Πεκίνο αεροπορικός και από εκεί με εσωτερική πτήση και με τρένο στο χωριό Τσενζιαγκό, που είναι και το χωριό που, κατά τη μία άποψη τουλάχιστον, ξεκίνησε το Tai Chi. Εσύ πήγες καθαρά για να φωτογραφίσεις δηλαδή? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Πήγα για να φωτογραφίσω. Είχα ένα ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα, βλέποντας τον φίλο μου που έκανε διάφορα, τέλος πάντων, τέτοια, αλλά κατάλαβα ότι δεν μου πάει καθόλου. Οπότε δεν προσπάθησα να το συνεχίσω για μένα. Να το ασπαστείς. Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω πόσο καλό κάνεις αυτούς που το κάνουν. Και προφανώς όχι ως δάνο παράδειγμα το φίλο μου, αλλά φαινόταν ότι οι άνθρωποι δουλεύουν και το μέσα και το έξω ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο μοιάζει με πολεμική, να το πω έτσι. Είναι πολύ πιο εσωτερικό. Οπότε φτάνετε λοιπόν στο χωριό. Πόσα άτομα είστε? Είμαστε περίπου 20 Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά εκεί πέρα που πήγαμε, μας φιλοξενήσαν στην Ακαδημία Tai Chi, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Tai Chi. Δηλαδή δεν μείναμε σε ξενοδοχείο. Μείναμε στο σχολείο Tai Chi, το τοπικό. Και είναι... ήμασταν περίπου 20 άτομα, αλλά γενικά ήταν πάρα πολύ ξένοι, πάρα πολύ από όλο τον κόσμο. Αμερικάνοι, Βραζιλιάνοι, Πολωνοί, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί ήταν μια περίοδο που μαζεύονται κάθε κάποια χρόνια, νομίζω κάθε δύο, για να πάρουν από εκεί πέρα ένα πτυχίο, μια βεβαίωση τέλος πάντων, ότι είναι μαθητές του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Τσεν τέλος πάντων, που από εκεί έχει και το όνομα το χωριό, το Τσενζιαγκό, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα κινέζικα, αλλά είναι Τσεν. Δηλαδή, σχεδόν όλοι στο χωριό λέγονται έτσι. Ή αν δεν λέγονται έτσι, τέλος πάντων. Έχουν κάποια σχέση. Έχουν κάποια σχέση, ναι. Οπότε, βρίσκεστε σε αυτό το χωριό που ουσιαστικά παρακολουθείτε κάποια μαθήματα, οι υπόλοιποι, όχι εσύ από ό,τι κατάλαβα. Και πώς περνάει η μέρα, τι φωτογραφίζεις, πώς περνάς τον χρόνο σου? Βασικά αυτό ήταν και ο λόγος που πήγα να φωτογραφίσω, προφανώς, έτσι. Εκεί πέρα τι ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα κτίριων,
αρκετά μεγάλο, το οποίο δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια ακριβώς πόσα παιδιά μένανε. Τα οποία εντάξει, να πω τώρα και σε αυτό το σημείο ότι επιτελούν και λίγο κοινωνικό έργο εκεί πέρα. Δηλαδή, μαζεύουν παιδιά τα οποία έχουν τάσεις λίγο περίεργες, τέλος πάντων να το πω, και μέσω του Tai Chi και της γυμναστικής τα κρατάνε σε ένα τέτοιο χωρίς να πληρώνουν. Δηλαδή, επιτελούν και κοινωνικό έργο στο συγκεκριμένο σχολείο εκτός από τη γυμναστική που είναι αυτή καθ' αυτή το Tai Chi, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Οπότε μέναμε σε αυτό το κτίριο, σε μια τέλος πάντων συγκεκριμένη σημαίνει, και τρώγαμε συνήθως ή στο συσίτιο εκεί πέρα, που εγώ δεν μπορούσα να το κάνω εύκολα αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να το. Δεν μου άρεσε καθόλου γεύση, και τρώγα συνήθως έξω, με το οποίο εντάξει είναι ένα λάθος το οποίο πρέπει να συζητηθεί, και γι' αυτό είχα αρρωστήσει αρκετές φορές στο τέτοιο. Γενικά η διατροφή τους δηλαδή εκεί τι περιλάμβανε και δεν σου έκανε? Δεν έχει καμία σχέση με το κινέζικο που ξέρουμε εδώ. Δηλαδή είναι πολύ προσαρμοσμένο σε αυτό που έχουμε εμείς. Έχουν ελάχιστο κρέας καταρχήν, είναι όλο λαχανικά. Είναι σχεδόν vegan οι άνθρωποι, εδώ που τα λέμε. Και για λόγους οικονομίας και για λόγους θρησκείας και για λόγους ξέρω εγώ οτιδήποτε. Άποψη. Και ναι, είναι άποψη οπωσδήποτε. Και δεν ήταν καθόλου. Προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο γουστόζικο, να φάω λίγο, να περάσω λίγο καλύτερα, γιατί όλη την ημέρα εκεί πέρα φωτογραφίζω τους υπόλοιπους, μην κάνοντας τίποτα άλλο, και πηγαίνοντας και στο συσίτιο μαζί τους, προφανώς θα είχα βαρεθεί πάρα πολύ. Οπότε εγώ κάποιες φορές έφευγα και από εκεί πέρα. Δηλαδή φωτογράφησα τη γυμναστική τους το πρωί, το βράδυ, που είχε μια πέρα μεγάλη αίθουσα που θα δούμε και φωτογραφίες αργότερα. Που κάνανε τη γυμναστική με τη σειρά, γιατί ήταν άπειρη. Ήταν δηλαδή, μπαίνανε οι Έλληνες, βγαίνανε ξέρω εγώ οι Αμερικάνοι. Υπήρχε τεράστιο τέτοιο. Υπήρχε πρόγραμμα. Υπήρχε ένα βασικό πρόγραμμα μεταξύ τους, ναι, και κάποιες φορές κάνανε στο προάβλιο, ήταν καλό, ήταν ο καιρός καλός, κάνανε όλοι στο προάβλιο. Το οποίο ήταν πολύ συναρπαστικό, γιατί μπορούσε να δει, ξέρω εγώ, 200-300 άτομα ταυτόχρονα να κάνουν τις κινήσεις. Και πολλές φορές έφυγα από εκεί πέρα. Έφευγα από εκεί πέρα και κάποιες φορές μάλιστα πήγα και παραέξω. Έφτασα και στο μοναστήρι του Σαολίν. Τον Σαολίν, που από εκεί πέρα ξεκίνησε το κουνφού. Είναι πολύ κοντά μεταξύ τις περιοχές. Και το Tai Chi έχει δανειστεί κομμάτια στην από το κουνφού. Οπότε πήγα και εκεί πέρα να το δω, σαν ένα πολύ ιστορικό γεγονός. Το οποίο εντάξει, τελείως διαφορετική αντίληψη, τελείως διαφορετικό πράγμα, πολύ πιο εμπορικό. Το πουλάνε τέλος πάντων αυτό κατά κάποιο τρόπο. Ενώ το χωριό των 40.000 κατοίκων, τον Τζεζιάγκο, το οποίο υπάρχει και εκεί ένα μουσείο το οποίο έχει σχέση με το Tai Chi και να έχει και διάφορα τέτοια, φάνηκε ότι είχε πολύ μεγαλύτερο originality, να το πω. Συγγνώμη, είπες χωριό 40.000 κατοίκων. Ναι, ναι, είναι ένα χωριό 40.000 κατοίκων. Άρα δεν είναι χωριό, είναι μεγάλη πόλη. Όχι, είναι χωριό για τα κινέζικα δεδομένα και είναι στην πιο φτωχή επαρχία της Κίνας. Είναι στη Χενάν, στην επαρχία Χενάν. Θυμάμαι ότι φτάνοντας στο χωριό, έβλεπα έναν χωματόδρομο μέχρι εκεί πέρα που φτάνει το μάτι μου κυριολεκτικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, και ένα βασικό στη μέση με πέντε πρόβατα, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά πέντε πρόβατα, ο οποίος φορούσε και μια στολή ή πολύ στρατιωτικού, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Γενικά ήταν λίγο σουρεαλιστικό το χωριουδάκι. Τσιμέντο στην καινούργια του εκδοχή και έχει και ένα μικρό οικιστικό κομμάτι λίγο πιο παραδοσιακό. Αλλά γενικότερα αυτό που μου άρεσε και μου έξεψε την περιεργία ήταν ότι αυτό το μη προσεγμένο, το μη ωραιοποιημένο μέρος, ξεκίνησε κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Και δεν άλλαξε αυτό το πράγμα με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή, δεν έβγαλαν τσολιάδες στα περίπτερα, ρε παιδί μου. Όπως βάζουμε εμείς να το πω έτσι. Το κάνανε λίγο πιο καλά, κατά τη γνώμη μου. Φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει το πράγμα επί της ουσίας. Και όχι στο να βγάλουν λεφτά από αυτό. Άσχετα με το που βγαίνουν, αλλά θα φτάσουμε και εκεί αργότερα. Είναι ένα μέρος που αξίζει καταρχάς να επισκεφθείς αν δεν ασχολείσαι με το Tai Chi, ή αν είσαι περαστικός, κάνεις κάποιο διπορικό στην συγκεκριμένη επαρχία της Κίνας, επιτρέπεται να μπεις μέσα στη σχολή και να παρακολουθήσεις τις δράσεις του? Ναι. Αν δεν έχεις πολύ σχέση με το Tai Chi και δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις γι' αυτό καθόλου, ούτε όπως ενδιαφέρει εμένα, θεωρητικά δεν τελείως. Φωτογραφικά, ναι. Ή φωτογραφικά ή θεωρητικά, τέλος πάντων, από περιέργεια απλή. Είσαι ενδεχομένως στο χωριό του συγκεκριμένου να μην αξίζει να πας. Αλλά να αξίζει να πας στον επόμενο πόλο του Tai Chi, ας πούμε, που είναι τα βουνά Wudang Mountains. Αλλά ωστόσο, αν απ' την άλλη θες λίγο να μυριστείς αυτό το πράγμα το οποίο εξάγεται πια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σαν θεραπεία, σαν εύκολη γυμναστική, η οποία βοηθάει πολύ τα εσωτερικά όργανα και τέτοια, μάλλον αξίζει να πας. Μόλις αξίζει να πας. Επιτρέπεται να μπεις μέσα να. Νομίζω πως ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν πήγε κανένας από εμάς αυτόνομα. Αλλά έτσι όπως μπορώ να το θυμηθώ, πιστεύω ότι μπορείς να πεις. Δηλαδή, ειδικά άμα πεις ότι ξέρεις κάτι, είμαι
στην Ελλάδα και θέλω λίγο να δω. Ναι, όντως νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα να σε αφήσουν. Απλά δεν ξέρω τι θα πετύχει. Δηλαδή, για να δει όλη τη φάση θα πρέπει να μείνει μια-δύο μέρες. Για να έχει ενδιαφέρον. Για να έχει μια καλή εικόνα τι έχει γίνει. Θέλεις να μου πεις δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε η φάση από αυτό το χωριό, δηλαδή με τι αφορμή, από πού, από ποιον? Λοιπόν, από όσο ξέρω τουλάχιστον, αυτό ξεκίνησε από την οικογένεια Τσεν. Και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος μάστερ στη συγκεκριμένη μορφή του Tai Chi μπορεί να είναι κάποιος μόνο Τσεν. Δεν μπορεί να είναι κάποιο άλλο όνομα. Είναι μόνο συγκεκριμένη οικογένεια. Από όσο ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί συνδυάσανε Κινέζικη και Ιατική, στοιχεία από κουνφού και στοιχεία της φιλοσοφίας του Ταοϊσμού και τα συνδυάσανε. Άλλοι λένε για να βοηθήσουν τους γυρεότερους οι οποίοι μείνανε σπίτι να μπορούν να μηνθούν με κάποιο τρόπο λίγο καλύτερα από το καθόλου, ας πούμε. Άλλοι λένε ότι είναι μια κλωστόν κανονική μαχητική πολεμική τέχνη, το οποίο σε πρώτη φάση δεν φαίνεται γιατί είναι πολύ αργές οι κινήσεις. Πάντως εντάξει, εγώ τα πράγματα εκεί πέρα που δημοσιάστηκα έτσι κι αλλιώς, ήταν δηλαδή ακραία για μένα αυτά που είδα. Αλλά νομίζω ότι ο ένας πόλης, γιατί υπάρχουν δύο θεωρίες για το που ξεκίνησε, η μία θεωρία λέει ότι ξεκίνησε από αυτή την οικογένεια, νομίζω 10ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, και είναι πολύ κλειστό το κύκλωμα εκεί, δηλαδή μόνο Τσεν για να μπορείς να γίνεις μάστερ δάσκαλος πρώτου, δεύτερου, τρίτου επίπεδου, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα μετράνε. Σαν τους αυτοκράτορες δηλαδή. Ναι, ναι, μόνο Τσεν, δηλαδή σου είπα το βασίλειο κυριολεκτικά. Το εννοούμε όταν το λέμε εδώ πέρα ότι πάει στο βασίλειο. Αλλά είναι απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι από τη στιγμή που θα γεννηθούν ασχολούνται μόνο με αυτό. Οπότε είναι όντως βαθιά ενημερωμένοι και βαθιά καλλιεργημένοι σε σχέση με το Tai Chi. Το οποίο φαίνεται και στην όψη τους. Δηλαδή παρόλο που βάζεις στο μυαλό σου κάτι άγριο, λέγοντας πολεμική τέχνη, ας πούμε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι ήταν πολύ okay, ρε παιδί μου. Πράι. Εντάξει, βέβαια. Από ένα παιδό και πάνω ζωρίζαν λίγο τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων εγώ νιώθω πολύ welcome γενικότερα. Δεν κατάλαβα δηλαδή ότι υπάρχει μια αγριάδα απειλητική ή κάτι τέτοιο. Οπότε ο γκουρού εκεί πέρα, ο μάστερ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, ο κύριος Τσεν λοιπόν. Τι μορφή είναι? Είναι, όταν είχα πάει εγώ, ήταν ο μάστερ της Ακαδημίας. Τώρα από ό,τι είδα έχει συνταξιοδοτηθεί και εδώ ο κύριος είναι ο ανιψιός του. Που τον συνεχίζει, ο οποίος πραγματικά είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα που έχω δει από κοντά σε πολεμική τέχνη. Δηλαδή, μέχρι να σκεφτώ πώς θα τον φωτογραφίσω, τι πώς το είχε κάνει, είχε τελειώσει και είχε φύγει κιόλας. Μάλιστα. Και τον έψαχνα, που είχε πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν απίστευτα ικανός σε ορισμένα πράγματα. Και φυσικά ήταν, το θέμα ολονών ήταν να πάνε, να τους βοηθήσουν, να τους διορθώσουν στις κινήσεις αυτοί οι δύο. Ο Τσεν ο μεγάλος και ο Τσεν ο τωρινός που είναι μάστερ, ας πούμε, τότε ήταν ο. Ανιψιός. Δηλαδή, όλο το νόημα ήταν να πάμε να κάνω την άσκηση μπροστά του και να μου λυγίσει λίγο το πόδι για να μου πει που πρέπει να μπει ή να μου κάνει το χέρι λίγο πιο πέρα. Δηλαδή, ήταν γκουρού κυριολεκτικά. Ήτανε, τον παρακολουθούν από τα παράθυρα απ' έξω, τον παρακολουθούσαν από τρυπούλες μικρές να δουν τι κάνει, πώς διδάσκει τους δυτικούς. Κινέζοι τώρα τον παρακολουθούσαν, όχι δυτικοί. Και επιπλέον είχε και μια πολύ καλή σχέση με την Ελλάδα ο Τσένο τότε. Ήταν με γυναίκα Ελληνίδα και έρχονταν πολύ τακτικά. Και γι' αυτό και ο Γιώργος είχε τόσο καλές επαφές μαζί του. Ο Γιώργος Παυλίδης εννοώ από το χώρο Space. Είχε πολύ καλές επαφές μαζί του και έτσι καταφέραμε και κάναμε και το ταξίδι. Δηλαδή όλοι μαζί. Ωραία. Πόσο χρονών ήταν δηλαδή? Όταν πήγα εγώ πρέπει να ήταν γύρω στα 60. Αλλά τον έχω σε φωτογραφία που αποστάσει, αυτό που σου λέγα στο τηλέφωνο στο άλλο. Αποστάσει με 1:500 σε τρίποδο, όλα στη φωτογραφία net, αυτός κουνημένος. 60 χρονών. Okay. Αποστάσει. Άρα τι ταχύτητα. Εκρηκτικό. Παρόλο που δεν ξέρω τα έτσι, οπότε φοβάμαι πω και καμιά πατάτα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι μαζί μου φοβερή ενέργεια κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν απαιτηθεί να την βγάλουν, ναι, γίνεται μια μικρή έκρηξη. Ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβα ότι εκείνη τη στιγμή, ακόμα και εγώ που είμαι όχι σκεπτικιστής, αλλά τόσο περίεργος, να το πω έτσι, θα το ψάξω λίγο, ρε παιδί μου. Με την κίνησή του αυτή, κατάλαβα ότι κάτι κουνήθηκε λίγο, ρε παιδί μου, η ενέργεια. Κάπως κάτι έγινε. Κάτι, παρόλο που είμαι άσχετος εντελώς. Εντάξει, οι άλλοι φυσικά που θα είναι πλάκα, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο ανιψιός του ήταν ακόμα πιο κινητικός, ακόμα πιο γρήγορος, ακόμα πιο ξέρω εγώ τι. Απλά μάλλον δεν είχε ακόμα την οριμότητα που θα έπρεπε να έχει ο μεγάλος του Τσεν. Προφανώς τώρα την έχει για να του δώσει το. Και σε τι ηλικία γίνεται αυτή η μεταβολή, έχουμε εικόνα? Νομίζω στην ηλικία που δεν μπορεί ο προηγούμενος Τσεν. Δεν είναι σταθερό αυτό. Ανάλογα με την υγεία του, ανάλογα με το τέτοιο. Βέβαια είναι υγιέστατοι περισσότεροι από αυτούς. Αλλά
Νομίζω ότι ο καινούριος ο Τσέν όταν ανέλαβε τώρα λαϊκά πρέπει να είναι κάτι λιγότερο από 40 και ο μεγάλος Τσέν πρέπει να ήταν κάτι παραπάνω ή περίπου στα 70 τέλος πάντων. Χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, βλέποντάς τους έτσι. Αυτό που θέλω να σου πω για αυτόν τον άνθρωπο, που είχα την τύχη μέσω της συγκυρίας του Γιώργου και της Ελληνίδας γυναίκας του να τον γνωρίσουμε και να φτάσω εκεί πέρα, είναι ότι δεν είναι ένας απλός Κινέζος. Το 2011 που είχαμε πάει, θεωρούταν ο δεύτερος πιο γνωστός Κινέζος στον κόσμο μετά τον πρωθυπουργό του, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν, νομίζω, ο δάσκαλος Tai Chi με τους περισσότερους μαθητές στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, επειδή ήταν τόσο μεγάλη η προσφορά του στον Κινέζικο πολιτισμό, στην εξαγωγή ουσιαστικά του Κινέζικου πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, το κράτος τον έχει βαφτίσει ήδη ζωντανό εθνικό θησαυρό, το οποίο νομίζω ότι είναι μια διάκριση που πολύ δύσκολα μπορεί να πάρει ένα Κινέζος. Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει να είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, πρέπει να είναι ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος, αλλά πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν νομίζω ότι την παίρνουν για πλάκα. Και όντως πραγματικά εκεί πέρα, εκτός από τους 20 Έλληνες που είχαν έρθει, που είχαν πάει μαζί, πρέπει να ήταν περίπου τους 300, 200 με 300 ξένους από όλες τις χώρες, οι οποίοι όλοι περιμένανε να κάνουν αυτό το πράγμα, να τον δουν να κάνει τις ασκήσεις ο ίδιος, να τις βοηθήσει, να τις διορθώσει ο ίδιος και στο τέλος, μετά από μια επίδειξη τέλος πάντων που κάνουν, να τους δώσει ένα χαρτί ότι έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια εκεί πέρα. Τον είχαν σαν θεό δηλαδή. Ναι, ναι, και είναι και πολλοί disciples πια από αυτούς. Δεν πήραν για τους 17, δεν δώσαν όλοι οι εξετάσεις για να γίνουν disciples, ήταν ξέρω εγώ οι 5, δεν θυμάμαι οι Έλληνες, 3 πόσοι ήταν, 4. Αυτοί ακόμα και στο site τώρα νομίζω ότι υπάρχουν σαν disciples, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνω, για να κλείσουμε έτσι και να αφήσουμε σιγά σιγά και το συγκεκριμένο χωριό πίσω μας, ότι η σχολή αυτή αποτελεί την πηγή ζωής και οικονομίας για τους κατοίκους. Ακριβώς, ουσιαστικά το κέντρο ενδιαφέροντος της περιοχής. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι το σημείο που ξεκίνησε σε όλο τον πλανήτη το Tai Chi, κατά αυτούς τουλάχιστον, και είναι το σημείο το οποίο διδάσκεται το Tai Chi από εκεί πέρα που ξεκίνησε. Άρα προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, και η τοπική οικονομία και γενικότερα. Και υπάρχει και ένα μικρό τουριστικό κομμάτι. Αλλά εντάξει, είναι πολύ συγκεκριμένος τουρισμός, είναι αθλητικός τουρισμός για ανθρώπους που ενδιαφέρονται καθαρά για το Tai Chi, το οποίο έχει βοηθήσει και την οικονομία του χωριού γενικότερα. Αλλά γενικότερα το χωριό είναι πάμφτωχο. Δηλαδή, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ναι, είναι πάμφτωχο, είναι πάμφτωχο. Θυμάμαι ότι σχεδόν έξω από κάθε σπιτάκι, στο παραδοσιακό κομμάτι το οικιστικό, υπήρχε ένα μικρό μποστάνι, στο οποίο πέτυχα αρκετές γιαγιάδες και γυναίκες να το φροντίζουν. Και σαν να μου έδωσαν την εντύπωση ότι από αυτό δεν βγάζουν λεφτά, τρώνε. Δηλαδή παράγουν αυτό που τρώνε ουσιαστικά. Και ενδεχομένως να ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Γιατί είχε και πάρα πολλά πανηγυράκια, να το πω έτσι, μικρές αγορές υπαίθριες. Που έχω και από εδώ φωτογραφίες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ουσιαστικά μαζί με το, δηλαδή ενώ το μποστάνι, οι μικρές υπαίθριες αγορές και η σχολή, είναι ουσιαστικά η συνολική οικονομία του χωριού. Οπότε αφήνετε πίσω το χωριό και συνεχίζετε πού? Αφήνουμε πίσω τον ένα πόλο του Tai Chi με την οικογένεια Τσεν, που μοιάζει και λίγο με Kim Jong-un, με την έννοια ότι μόνο Ουν μπορεί να είναι πρωθυπουργός και μόνο Τσεν μπορεί να είναι μάστερ. Και πάμε στον επόμενο πόλο, δηλαδή υπάρχει μια άλλη εκδοχή για το που ξεκίνησε το Tai Chi, που είναι στα βουνά Γουντάνγκ. Εκεί πέρα θεωρητικά υπάρχει το ιστορία, εγώ θα το πω λίγο μυθοπλασία κάπως, ότι ένας μοναχός έβλεπε στον ύπνο του συνέχεια ένα φίδι και ένα γερανό, που είναι ουσιαστικά και τα δύο ζώα που υπάρχουν στους ναούς του Γουντάνγκ Mountain απάντου απ' έξω. Και να τσακώνονται μεταξύ τους, όπου το έβλεπε κάθε μέρα και κανένα δεν μπορούσε να κερδίσει το άλλο. Οπότε έφτιαξε αυτό ένα σύστημα με βάση τις κινήσεις των δύο ζώων, ρε παιδί μου, το όνομασε Tai Chi. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι δύο θεωρίες για το που έχει ξεκινήσει. Εν τω μεταξύ, όπως πολύ σωστά μου είπε και ο φίλος μου Μιχάλης, είναι πολύ προγονολάτρες οι Κινέζοι. Κρατάνε αρχεία για το παραμικρό. Για την ιστορία του χωριού του Τσεν υπάρχουν αρχεία. Δηλαδή υπάρχει ιστορικό γεγονός που αναφέρει ότι υπάρχει ο Tai Chi Zen Master το 1500, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Για την άλλη δεν υπάρχουν τόσα. Ή μπορεί να μην υπάρχουν κανένα, μην υπάρχουν καν για το Γουντάνγκ. Αλλά παρόλα αυτά διδάσκεται και εκεί ένα λίγο διαφορετικό σύστημα, τέλος πάντων, το οποίο έχει φτιαχτεί πάλι με βάση τις κινήσεις του γερανού και του φιδιού. Υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ τους? Δεν θα το έλεγα ακριβώς αντιπαλότητα, αλλά δεν χάρηκε έτσι και πολύ που πήγαμε στο Γουντάνγκ, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν μας πάτε, εντάξει. Ήταν λίγο πιο...
θεωρώ ότι βασικά οι δύο μάστρα, από όσο ξέρω, είναι και φίλοι. Φίλοι, μιλάνε, γνωρίζονται. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρω, έχουν κάποιο τύπο ανταγωνισμό. Αλλά φαντάζομαι όταν θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την πατρότητα, ο καθένας θα υποστηρίξει τη δική του μεριά από πάνω. Οπότε τι συναντάς εκεί, πώς είναι το μέρος? Το μέρος είναι η απόλυτη αντιδιαστολή σε σχέση με το χωριό των Τσέν. Δηλαδή είδα ένα βιομηχανικό χωριό μιας βιομηχανοποιημένης περιοχής στη Χενάν, τέλος πάντων. Εδώ πέρα μιλάμε για τα Wooden Mountains που είναι ένας οικολογικός παράδεισος. Έχει δηλαδή χλωρίδα πανίδα απίστευτη και πλέον είναι και το ιερό ταουριστικό βουνό. Των Ταοϊστών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δίνει λίγο δύναμη στη μεριά των Wooden Mountains για την περίοδο, γιατί είπαμε το ότι το Tai Chi έχει δανειστεί φιλοσοφία από τον Ταοϊσμό, τέλος πάντων. Να πούμε και τι είναι ο Ταοϊσμός μετά, γιατί μην θεωρούμε δεδομένο ότι θα γνωρίζουν. Ναι, οκ, okay, να πούμε όσο ξέρω, εντάξει, όσο μπορώ να το υποστηρίξω, γιατί δεν ξέρω για καλά. Πάντως είναι ένα απίστευτο μέρος, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας κλειστός αρχαιολογικός χώρος που πρέπει να μπει και να βγεις την ίδια μέρα, δεν μπορείς να διανυκτερεύσεις δηλαδή εκεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις να δεις αυτό που είδα στο Τσεν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις να δεις τους μαθητές να κάνουν πράγματα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Το άλλο ήταν ελεύθερο σχεδόν. Αυτό ήταν και λόγω χρόνου ίσως, δεν ξέρω, δεν καταφέραμε πάντως να δούμε κάτι. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι πρέπει να ανέβεις 2.000 σκαλιά για να φτάσεις στον πάνω ναό που, αν θυμάμαι καλά, είναι ο ναός των 5 χρυσών δράκων. Και εντάξει, ειδικά τη μέρα που πήγαμε είχε και συννεφιά, ήταν σαν να αιωρούταν, σαν να ήμασταν κάπου στα συννεφάκια πάνω, τέλος πάντων. Φανταστικό το μέρος. Και είναι γενικότερα πολύ πιο welcome σε κάποιον τουρίστα. Άρα, από ότι γενικά, αν συγκρίνουμε τα δύο μέρη, εγώ ως επισκέπτης θα μου πρότεινες να επισκεφθεί. Ναι, αν δεν έχει. Αν έχεις πραγματικό πάθος για το Tai Chi, πρέπει να πας μάλλον πρώτα στο άλλο, και αν σου περισσέψει χρόνος να πας εκεί. Αλλά αν θες να πάρεις μια μυρωδιά, που λέει ο λόγος, και να δεις κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό από ψημορφιά, εννοείται θα πας στο Γκουντάν. Αντιπροσωπευτικά Κίνα θα δω στο Γκουντάν. Ναι, βασικά θα δεις στο Γκουντάν, γιατί εκτός από την φοβερή φύση και τους απίστευτους αρχιτεκτονικούς ναούς, που εντάξει, νομίζω ότι είναι αρχιτεκτονικά θαύματα αυτά που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχει τέτοια λεπτομέρεια το κάθε κτίριο, έχει τόσα τέτοια ραφίνα πάνω του, δηλαδή που προσκυνάς, δεν γίνεται, είναι φοβερό. Κατάφερες να ανέβεις δηλαδή 2.000 σκαλιά? Ναι, κατάφερα να ανέβω 2.000 σκαλιά, παρόλο που δεν είμαι ο πιο γυμνασμένος άνθρωπος του κόσμου. Πληγώθηκαν τα γόνατά μου, αλλά πριν πληγωθούν τα γόνατά μου και πληγωθεί ο εγωισμός μου, όταν στα 1.000 περίπου σκαλιά ανεβαίνανε δύο γιαγιάδες Κινέζες, ας πούμε, και κουτσομπολεύαν και από ό,τι φαίνεται μεταξύ τους, μιλάγανε κιόλας. Που εγώ δεν μπορούσα να πάρω ανάσα εκείνη τη στιγμή και με πέρασαν λες και ήμουν σταματημένος. Αλλά τέλος πάντων πήγα μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν έμεινα πίσω, παρόλο που οι άλλοι ήταν αθλητές. Κατάφερα να τους ακολουθήσω τέλος πάντων σε ένα βαθμό. Είναι η πιο κουραστική διαδρομή που έχω κάνει σε μία μέρα. Όχι γενικότερα, σε μία μέρα. Είναι 4 ώρες να ανέβεις και 4 ώρες να κατέβεις. Α, και το κατέβασμα είναι το ίδιο δηλαδή? Και πρέπει να γίνει την ίδια μέρα, ναι. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα το βράδυ. Δηλαδή μπαίνεις με το φως με την Ανατολή και φεύγεις με τη Δύση. Με τη Δύση μόνο πρέπει να έχεις φύγει. Να είσαι ήδη εκτός. Οπότε καταλαβαίνω ότι για να επισκεφθώ ένα τέτοιο μέρος πρέπει να έχω κάνει γυμναστικούλα πριν, να έχω κάνει μια προετοιμασία. Ναι, πρέπει, ή μπορείς και να πάρεις τα τοπικά ταξί, που γελάω γιατί δεν είναι ταξί προφανώς, είναι δύο άνθρωποι που κουβαλάνε στις πλάτες τους. Όντως. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι οι ήρωες της ιστορίας. Γιατί μιλώντας τέλος πάντων με τον οδηγό που μας πήγαινε, που ήξερε λίγα αγγλικά, του είπαν ότι αυτοί μπορούν να το κάνουν και 3 και 4 φορές μέσα στην ίδια μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή φορτώνονται άνθρωπο και τον πάνε 2.000. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι 50 κιλά, μπορεί να είναι και 100. Έτσι, δεν εννοεί σε κανέναν. Και σκουβαλάνε τις πλάτες τους, είναι 2.000 σκαλιά, σε περιμένουν να προσκυνήσεις και σε κατεβάζουν. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει παραπάνω από 3 φορές την ημέρα. Πάντα σε κάθε ιστορία υπάρχει ένας μικρός ήρωας, ρε παιδί μου, που είναι κρυφός, είναι από πίσω. Κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλάνε τους ανθρώπους και αυτοί οι οποίοι επισκευάζουν τα σκαλιά, γιατί έχει τέτοια υγρασία, είναι υγρό το δάσος, είναι σχεδόν τροπικό. Έχει τέτοια υγρασία που χαλάνε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Και συνάντησα δύο τέτοιες στιγμές, κάποιους να κουβαλάνε πάνω ένα πολύ βαρύ μάρμαρο και αρκετές φορές συνάντησα αυτούς τους ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν τρέχοντας σχεδόν μαζί με έναν άλλο στην πλάτη, δηλαδή ήταν τρομακτικό. Σε αυτό το μέρος μπορείς να μπεις μόνος σου ή είναι υποχρεωτικό να έχεις κάποιον οδηγό ή να είσαι μέλος μιας ομάδας όπως ήσασταν εσείς? Okay, ναι.
Τι γίνεται τώρα, τα γουντάν μπορούν να περπατηθούν σχεδόν όλα. Δηλαδή τα 2.000 σκαλιά τα οποία ανέβηκα εγώ είναι στο σύνολο γύρω στα 20.000 σκαλιά, τα οποία οδηγούν σε διάφορους ναούς. Προφανώς δεν γίνεται να κάνεις όλα σε μια μέρα, γι' αυτό μπαίνεις και βγαίνεις, μπαίνεις και βγαίνεις, μπαίνεις και βγαίνεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν οδηγό μαζί σου, γιατί όσο και καλοσηματοδημένα να είναι τα μονοπάτια ή κάτι τέτοιο, αν γίνει κάτι, είσαι πολύ μακριά από οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να απέχεις 3-4 ώρες ξέρω εγώ από το πλησίαστο άνθρωπο, ας πούμε. Οπότε κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχεις έναν ο οποίος να μπορεί να συνοηθεί έτσι κι αλλιώς που είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα και να ξέρει και τα βουνά, δηλαδή εμείς είχαμε πάρει εξειδικευμένο, αν θυμάμαι καλά. Επειδή η Κίνα είναι μια χώρα που την έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου για να την επισκεφθώ και επειδή θεωρώ ότι αξίζει να κάνεις ένα οδηπορικό, να δεις την ενδοχώρα, όχι να πας απλά σε μεγάλες πόλεις, είναι ασφαλές το να κινηθείς αυτόνομα μέσα, να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο και να ταξιδέψεις? Είναι. Είναι με ποια έννοια? Είναι πάρα πολύ ασφαλές, δηλαδή εγώ δεν νιώθω ότι απλώνω πουθενά. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, θέλει να προσέξει κάποια άλλα πραγματάκια. Δηλαδή, πρέπει να προσέξει λίγο το θέμα της διερμηνίας. Μην θεωρείς δεδομένο ότι κάποιος θα μιλάει αγγλικά εκεί πέρα που θα πας. Πρέπει να προσέξει λίγο το φαγητό, αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, έχεις να προσέξει κάποια πραγματάκια. Αλλά safety things τύπου ρε παιδί μου, κάποιος να με κλέψει. Όχι, το βρίσκω σε πιο ασφαλείς χώρες. Ναι, δηλαδή, δεν νομίζω. Τώρα σε μεγάλα αστικά κέντρα ενδεχομένως παντού. Αλλά σε αυτές τις επαρχίες που συζητάμε, αδύνατο. Στα διάφορα μέρη που κινείσαι, που περιηγείσαι μέσα στη χώρα, στην ενδοχώρα, υπάρχουν ξενοδοχεία που μπορείς να συναντήσεις, τα διάφορα χωριά για να μείνεις ή ταβέρνες για να φας? Ναι, υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία μπορείς να κλείσεις από διάφορες πλατφόρμες και συνίσταται συνήθως σε αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι και καλά βαθμολογημένα ή ξέρω εγώ από κάποιον προτινόμενα, να τρως και μέσα σε αυτά για να αποφύγεις τον υγειονομικό κίνδυνο του να είσαι έξω. Αλλά εγώ επειδή είμαι αρκετά, μ' αρέσει το street food πάρα πολύ και γενικά μ' αρέσει και το κινέζικο. Και ρυψοκίνδυνος. Και ρυψοκίνδυνος, έπαιξα και έχασα αρκετές φορές. Έφαγα έξω δηλαδή και αρρώστησα. Τι πρέπει να προσέξεις? Αυτά που προσέχουμε σχεδόν σε όλες τις χώρες. Τα ομαλά χανικά, το νερό μπορεί να είναι λιγμένο. Να προσέξεις λίγα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή είχαμε δύο ημερομηνίες σε ένα μπουκάλι νερό που ήταν και οι δύο περασμένοι. Αλλά ας πούμε, όσο ρωτάγαμε, γιατί ήταν στα κινέζικα μόνο, μας λέγανε ότι η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία παραγωγής. Και όταν το ρωτάγαμε ποια είναι η πρώτη, μου λέγε δεν ξέρω. Τώρα, ήταν έτσι όπως μας τα έλεγε αυτό, ήταν αυτό που νομίζαμε εμείς ότι έχει λήξει. Αλλά εντάξει, σε αυτές τις τόσο φτωχές χώρες, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι πολύ λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να τρως στο ξενοδοχείο που μένεις. Για ποιο λόγο θα πρότεινε σε κάποιον ή σε μένα που είμαι ενδιαφερόμενος στην προκειμένη περίπτωση να επισκεφθώ την Κίνα? Τι είναι αυτό που σου άφησε? Μπορώ να το κάνουμε και μαζί, γιατί θέλω να ξαναπάω. Μέσα. Και θέλω να ξαναπάω γιατί, όπως σου είπα, δεν είχα ξεκινήσει τους άλλους όταν πήγα στην Κίνα. Οπότε τώρα θέλω να ξαναπάω και να σου δω με το μάτι και με την πιο ερευνητική ματιά, τέλος πάντων, του θέματος που κάνω σε ανά τον κόσμο, τέλος πάντων. Αλλά το ένα πράγμα που μπορεί να σε προσελκύσει είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η διαφορετικότητα. Είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα που, πώς να σου το πω, αξίζει, ρε παιδί μου, έστω και από απλή περιέργεια, να δεις τι άλλο διαφορετικό παίζει, ρε παιδί μου, εκτός από το δυτικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας πούμε, το οποίο για να βγάλει μια απόφαση πρέπει να περάσουν 7 μήνες, ας πούμε. Τι άλλο υπάρχει εκτός από αυτό? Είναι λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα και το πολιτισμό φυσικά, έτσι. Είναι, δηλαδή, μας έχουν φοβερή εκτίμηση, δηλαδή μας θεωρούν εισάξιους πολιτιστικά με αυτούς, ας πούμε. Και η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω δει κι εγώ άλλο πολιτισμό τόσο, με τόσο έντονο ενδιαφέρον για το εσωτερικό του. Δηλαδή, στη Δύση προφανώς είμαστε πολύ πιο εξωστρεφείς. Πάρτι, τον Ατάλο, ταινίες με δράση, με ξέρω εγώ τι. Εκεί πέρα είναι λίγο πιο πολύ προς τα μέσα. Ακόμα και η γιαγιά, ρε παιδί μου, η οποία θα πάει να ανάψει, ξέρω εγώ, ένα καντήλι που λέει ο λόγος κάπου, σαν κάνα σε ένα ναό, την ενδιαφέρει πολύ πιο ουσιαστικά αυτό το πράγμα από όταν ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, μια τυπική ελληνική γιαγιά που θα πέφτει κάθε Κυριακή στην εκκλησία για να κάνει δουλειά τυπικά και να εξασφαλίσει, ας πούμε, τον παράδεισο. Είναι πολύ πιο ουσιαστική η σχέση που έχουν και αυτοί με τη θρησκεία από ότι η δική μας. Και η θρησκεία τους είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένο το θέατρο, παράδειγμα, όσο το έχουμε εμείς, ή άλλες δραστηριότητες επιστημονικές, ας πούμε, αν και στις επιστήμες είναι οι άνθρωποι, δεν το συζητάω αλλού. Αλλά τέλος πάντων, αυτός ο τρόπος ζωής που τους επιβάλλει η θρησκεία τους ουσιαστικά είναι αυτό που τους κάνει και λίγο πιο γλυκούς.
λίγο πιο ηρεμούς, λίγο πιο ξέρω εγώ τι, από έναν πιο πυθύνιος που λέγαμε στην αρχή. Είναι, αξίζει χίλιες φορές να πας, χίλιες φορές κατά τη γνώμη μου. Εξάλλου ο πολιτισμός τους είναι χιλιετιών και από ό,τι μου λες διατηρείται μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με την δική μας περίπτωση όπου οι Κινέζοι έρχονται εδώ στην Ελλάδα όχι για να δούνε τους Έλληνες του σήμερα, αλλά για να πάρουν μια γεύση από τον αρχαίο μας πολιτισμό. Και να παντρευτούν στη Σαντορίνη. Εκτός από αυτό, γιατί σωστά. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Ναι, εκτός από αυτό, τέλος πάντων, παιδί μου, ναι, είναι έτσι όπως το λες. Δηλαδή, είναι ο πολιτισμός τους ακόμα, αν δεν είναι ακριβώς ο ίδιος, έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με αυτόν πολλών χιλιάδων ετών πριν. Ενώ εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε καμία ταύτιση πια σαν Έλληνες με τους αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή, καλά-καλά τη γλώσσα δεν ξέρουμε. Αυτοί μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν μια καθημερινότητα σε πολλά σημεία της Κίνας, τέλος πάντων. Και αν είναι και αρκετά θρησκευόμενοι, μπορεί να είναι σχεδόν ταυτόσιμα τα πράγματα. Όχι απλά να είναι κοντά, να είναι τα ίδια ακριβώς. Τουλάχιστον αυτό εισέφραξα εγώ. Είναι λαός ο οποίος ζει ακόμα με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν, παρόλο που τεχνολογικά είναι πιο εξελιγμένος από εμάς, έτσι. Να. Τι σου ξένησε σαν εμπειρία? Μου ξένησε πάρα πολύ σαν εμπειρία ο έλεγχος των κινήσεων που έχεις. Υπάρχει αυτό? Ναι, βέβαια, υπάρχει. Υπάρχει, δηλαδή, τότε όταν είχα πάει εγώ, ήταν νομίζω το Quantum of Solace, μια ταινία του James Bond, δεν θυμάμαι πια, είχε πρωτοβγεί. Και είχε πέσει τρομερή καμπάνια, είναι συγκεκριμένο κινητό, μην πούμε εταιρεία τώρα, το οποίο ήταν πανάκριβο για τα δεδομένα τα δικά μας εδώ. Και στην Κίνα μας σταματήσανε τουλάχιστον 3-4 φορές για να μας δώσουν ομαδική φωτογραφία, αναμνηστική, με ένα τέτοιο κινητό, ένα στρατιωτικό Κινέζος. Το οποίο δεν γίνεται, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πάρει αυτό το κινητό, δεν έχει τα λεφτά να το πάρει. Θα πρέπει να δουλεύει ένα χρόνο για να το πάρει αυτό το κινητό. Και προφανώς δεν θα το κάνει. Προφανώς κάτι άλλο γινόταν, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, σας κατασκοπεύανε? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τέτοια. Ναι, πρέπει να ξέρουν που είσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα τον κάνει στο συμβάσμα όταν θα πας. Βέβαια, αν χωθείς σε ένα βουνό και περπατήσεις και θα εντάξει, δεν θα σε πάρουν από πίσω. Εννοείται, δηλαδή, δεν είναι ότι σε παίρνουν από πίσω. Αλλά όπου μπορούν, ένας έλεγχος συμβαίνει, ο οποίος εντάξει είναι λίγο. Έπρεπε να τουλάχιστον με χάλασε λίγο. Και τι είναι αυτό που διαλέγεις, τα top 3 πράγματα που σου μείνανε? Πολιτισμός, το Tai Chi, παρόλο που δεν κάνω προφανώς, και θα έλεγα η διαφορετικότητα. Γιατί ξεκίνησε η ταξιδιωτική φωτογραφία κατευθείαν? Τι σημαίνει? Όχι, το με ρώτησες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ταξιδιωτική φωτογραφία? Ναι, και όχι φωτογράφος γράμων ή φωτογράφος. Ναι. Κοίτα, για να γίνεις οποιαδήποτε μορφής ρεπόρτερ, είτε είσαι έτυπος, είτε είσαι φωτογράφος, είτε οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να είσαι περίεργος. Mm-hmm. Αν δεν είσαι περίεργος, δεν θα πας πουθενά για να δεις αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, έτσι. Άρα ξεκινάμε με ένα βασικό χαρακτηριστικό που κάποιοι άνθρωποι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν καθόλου. Ανάλογα. Από εκεί και μετά, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα σε έναν κόσμο τον οποίο δεν φανταζόσουν να κάνουμε στο σπιτάκι που είχα στον Κορυδαλό, στην πλατεία Μέμου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από εκεί πέρα ξαφνικά μπήκα σε έναν άλλο κόσμο τελείως διαφορετικό, τελείως πολύ μεγαλύτερο, τέλος πάντων, από ότι φανταζόμουν ότι υπάρχει. Και αρχίζεις να ερωτεύεσαι σιγά-σιγά, όχι τη δουλειά σου ακριβώς, αυτούς που φωτογραφίζεις. Δηλαδή, αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα από τον καλλιτέχνη φωτογράφο, ο οποίος ερωτευόμενος με τον εαυτό του μόνο. Και αυτό που τον ενδιαφέρει να κάνει, να πει: OK, εγώ θα το δείξω στο λόγο μόνο. Δεν με ενδιαφέρει. Και είναι και η μεριά του ρεπόρτερ, ο οποίος δεν είναι ερωτευόμενος με τον εαυτό του, είναι και αυτός, αλλά λιγότερο. Είναι πιο πολύ ερωτευόμενος με αυτό που πάει να συναντήσει. Δηλαδή, έχει κάνει μια έρευνα προφανώς. Το ερωτευόμενο, εντάξει, προφανώς εισαγωγικά είναι λίγο προβολικό. Προσπαθείς να βρεις λύσεις σε θέματα που αν έμενες κάπου σταθερά σε μια δουλειά τύπου 8 ώρου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν θα βρεις ποτέ τις απαντήσεις αυτές. Ή αν τις έβρισκες, θα τις έβρισκες μέσα από κάποιο, από το μάτι κάποιου φωτογράφου, ας πούμε, θα τις έπαιρνε λίγο από σπόντα. Εγώ είχα την φυσική περιέργεια να πάω εκεί κοντά να το δω. Και αυτό πώς λειτουργεί, Περικλή? Ένα ταξίδι το οργανώνεις εσύ, πας φωτογραφίζεις καλή ώρα όπως πήγες στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Και μετά επιστρέφεις και προσπαθείς να πουλήσεις τη δουλειά σου ή είναι ένα μέσο να φωτογραφίσεις? Όχι. Δυστυχώς, ξεκινώντας, πρέπει να κάνεις σαλταπηδίες τέτοιου τύπου. Να πας δηλαδή μόνος σου, με δικά σου έξοδα, ανασφάλιστος, ούτε σε εξοπλισμό, ούτε σε σένα. Mm-hmm.
Γιατί εκεί πέρα που θα πας μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνα, παράδειγμα, έτσι, ή κάτι τέτοιο. Γυρνάς πίσω και άρχισε και χτυπάς πόρτες. Αυτό εμένα μου πήρε ευτυχώς λίγο χρόνο. Δηλαδή, χτύπησα πόρτες και άνοιξανε. Είναι άλλα παιδιά που είναι εξίσου καλά και καλύτεροι, που για λόγους ατυχίας, ρε παιδί μου, μπορεί να σου πάρει περισσότερο χρόνο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις κάνει αποταμίευση χρημάτων για να κάνεις αυτό που θες να κάνεις και αρκετή αποταμίευση χρόνου και θεάς ουσίας για να πας διαβασμένος εκεί πέρα που θα πας. Δηλαδή το πρόβλημα συνήθως όσες φορές έχω αποτύχει, έχω αποτύχει γιατί δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάζεται η δουλειά που πας να κάνεις εκεί είναι ουσιαστικά το ραφινάρισμα και η υπογραφή δική σου, το πώς βλέπεις τα πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρεις πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα που θα πας. Δεν θα το ανακαλύψεις εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα. Αυτό που έχω καταλάβει για το βίντεο που προσωπικά δραστηριοποιούμε είναι το ότι είναι πετυχημένο ένα βίντεο αν έχει ένα συνδυασμό ωραίας εικόνας και μιας ωραίας ιστορίας να αφηγηθεί στη φωτογραφία. Παρόλο που λέω το ότι ο λόγος που αγαπώ τη φωτογραφία σου και σε έχω ξεχωρίσει είναι το ότι μου μεταφέρεις ένα συνέστημα. Αλλά τελικά τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που κάνει καλό έναν φωτογράφο? Μπορείς να το... Άμα μου το λύσεις αυτό, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Πες το μου για μένα να ξέρω. Κοίτα, βασικά, καλά, προφανώς θέλει να έστω και ένα στοιχειώδες ταλέντο. Mm-hmm. Προφανώς. Να έχεις το κλειδί. Ναι. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά, άμεση αντίδραση στο καλλιτεχνικό φαινόμενο. Δηλαδή, όταν θα δεις κάτι το οποίο δεν θα το προσέξουν οι αριστερά-δεξιά σου και θα το παρατηρήσεις εσύ, που καταλαβαίνεις ότι αυτό κάνει ένα τσάφρε, παιδί μου, εκείνη τη στιγμή, σηκώνεις τη μηχανή και το τραβάς. Δηλαδή, πρέπει να έχεις, βασικά είναι ουσιαστικά το ίδιο που θα μπορείς να δεις ένα πίνακα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, του Πικάσο, και θα μην, είναι το ίδιο πράγμα. Μόνο που ο Πικάσο αυτή τη στιγμή είναι η γη που ζεις, είναι το μέρος που είσαι. Συμβαίνουν τέτοια μικρό πράγματα. Απλά πρέπει να έχεις συνέχεια σε μια εγρήγορση και να έχεις και αυτό το ένστικτο, να το πω έτσι. Να αντιδράσεις όταν θα το δεις. Ή θα το δεις συνήθως να έρχεται. Και θα το κάνεις την ώρα που συμβαίνει. Ναι, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά το τέτοιο. Και από εκεί και πέρα είναι και να προσέξεις λίγο να μην αφήσεις στην πρώτη φάση την ανεμελιά σου σαν νέος και ενθουσιώδης να πάρει από την ουσία σου και να αρχίσει να βαράς σαν τρελός, ας πούμε, ό,τι να είναι, μέχρι να σου βγει η εικόνα, και απ' την άλλη να μην μανιεριστείς με τον καιρό. Να προσπαθήσεις να είσαι όσο πιο ελεύθερος στο μυαλό γίνεται για να μπορέσεις να καταφέρεις να βγάλεις πάλι κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, κάτι καινούριο. Το οποίο μπορεί να συγκινήσει τον κόσμο, μπορεί και όχι. Στις περισσότερες φορές δεν το συγκινεί. Οι επιτυχίες μας είναι στατιστικά πολύ κακές. Είναι, ξέρω εγώ, στις 9 αποστολές η μία θα μας αρέσει πάρα πολύ, οι δύο. Στις υπόλοιπες θα φάμε χαστούκια. Εντάξει, ξέρω, αυτό καλά θα τα φάμε για να μπορέσουμε να, ξέρεις, είμαστε σε φάση και λίγο πιο ενεργή, ας πούμε, την επόμενη φορά. Λίγο πιο προσεκτική, λίγο πιο, ξέρω. Σε κρατάει λίγο σε φόρμα αυτή η διαδικασία. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε να ρωτάτε και εσείς πράγματα τον Περικλή, τη διαδικασία την γνωρίζετε ή όσοι δεν την γνωρίζετε, υπάρχει το χεράκι που σηκώνουμε στα reactions. Πατάμε εκεί πέρα και σηκώνουμε. Και αυτό. Καλά, εσύ δεν θα ρωτήσεις τον... Εγώ, ναι, εγώ θα απαντάω, παιδιά, τι μου πείτε. Ό,τι μου πει ο προπονητής μου. Οπότε, ναι, οι φίλοι μας την γνωρίζουν τη διαδικασία. Εγώ, ό,τι ήταν να ρωτήσω τον Περικλή, τον ρώτησα στην συνέντευξη, οπότε περιμένουμε τις δικές σας απορίες να καλύψουμε. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω όμως προσωπικά είναι ότι από τα δύο μέρη που πήγες, που διεκδικούν την πατρότητα, ας πούμε, τη γενέτειρα του Ταϊκού, ποιος έπεισε? Ποιος? Ποιος έπεισε από τα δύο, ότι τελικά μάλλον εκεί γίνεται το πράγμα. Ναι. Εννοείται όσον αφορά την εμπειρία και την ουσιαστικότητα της εμπειρίας, δηλαδή. Ήταν πολύ πιο original τα πράγματα στο χωριό. Mm-hmm. Πολύ πιο original. Δηλαδή, το άλλο ήταν και λίγο τουριστική ατραξιόν. Όχι και λίγο, ήταν τουριστική ατραξιόν. Okay. Σε ένα βαθμό δεν ήταν σαν το μοναστήρι των Σαόλων που ήταν εντελώς τουριστική ατραξιόν. Δηλαδή δεν είχαν και, ξέρεις, είχαν και εκεί εξέδρες που κάνουν σοου και τέτοια. Το άλλο ήταν πιο original, πεθαίνεις, δεν γίνεται. Δηλαδή ερχόταν το κινεζάκι, το άφραγκο, ας πούμε, με τον περίεργο χαρακτήρα και τον μπαίνανε εκεί μέσα για να τον κάνουν αθλητή και να τον βοηθήσουν να κάνει μια νέα αρχή, ας πούμε, ρε παιδί.
Και γι' αυτό δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ διαφήμιση. Θέλω να πω ότι εκεί ήταν η ουσία. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει θέμα. Όσον αφορά την εμπειρία τη δική μου, έτσι. Ναι. Όσον αφορά το μάτι μου, ναι, τα άλλα ήταν πολύ πιο ωραίο. Θα μπορούσα να βάλω πιο πολλές ωραίες φωτογραφίες στο Γουντάν. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ένα, θα διάλεγα το χωριό. Okay. Αλλά αντικειμενικά οι φωτογραφίες από το Γουντάνκ είναι πολύ πιο φαντάζομαι. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι και λίγο στραβός για να βγάλεις καλές φωτογραφίες. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, ότι όποια να το γύρναγες καλά ήταν. Δεν γίνονταν να βγάλεις καλές φωτογραφίες. Στο άλλο έπρεπε να το γνωρίσει, έπρεπε να πει λίγο στην φάση μέσα. Ευτυχώς με βοήθησαν και πάρα πολύ τα παιδιά από τη σχολή, από το χώρο Space. Και ο Μιχάλης που είναι μαζί μας, που είμαστε και φίλοι χρόνια πριν, δεν γνωριστήκαμε εκεί. Και αυτό ήταν βασικά που μου το είπε. Θα πάμε εκεί, θες να έρθεις, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε, εντάξει, δεν το συζητάω. Μπορεί και για αυτόν τον λόγο να είναι. Αλλά σίγουρα θα διάλεγα αυτό. Okay. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Μιχάλη που τον έχουμε στην παρέα μας, γιατί έχω σημειώσει έτσι ένα-δύο πράγματα και να το ρωτήσω σχετικά με το Tahiti, που είναι ο γνώστης ουσιαστικά του αντιπρόσωπου. Βαθύς γνώστης, όχι απλά γνώστης. Ναι. Ωραία, μιας και δεν βλέπω κανένα χεράκι ακόμα. Άλλο κάναμε πολύ καλή συνέντευξη αυτό. Δεν ξέρω και εγώ. Να σε ρωτήσω για τα διαδικαστικά, αν και δεν ξέρω, μπορεί να έχουν αλλάξει και πριν 10 χρόνια που είχες. Ναι, σίγουρα θα έχουν αλλάξει. Γενικά είναι εύκολο το να βγάλεις τα χαρτιά που απαιτούνται, βίζες και τα λοιπά, για να επισκεφθείς την Κίνα. Τα χαρτιά. Ναι, γενικά. Ναι, okay. Να σου πω την αλήθεια, επειδή αυτά τα αναλάμβανε ο δάσκαλος του Μιχάλη, ο Γιώργος Παυλίδης, που έχει και τη σχολή. Ουσιαστικά του στείλαμε αυτά που μας ζήτησε και τα κανονίσε όλες αυτός. Δεν ξέρω να σου πω πόσο δύσκολο είναι. Όχι, δεν έχω εικόνα καθόλου. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι θέλει κάτι παραπάνω το χαρτί που υπογράφει το αεροπλάνο σε ξενοδοχείο, θα είσαι. Mm-hmm. Το κλασικό που γίνεται σε πάρα πολλές ανατολικές χώρες. Είναι. Okay. Αν θυμάμαι καλά, μείνατε 2 εβδομάδες. Περίπου ναι. Ούτε και εγώ θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω περίπου ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Μπορεί να θυμάται ο Μιχάλης. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, να σου πω. Από την αίσθηση που έχεις τώρα, κατόπιν εορτής, πόσο χρόνο χρειάζεται, πόσο θεωρείς ότι χρειάζεται να μείνεις στη χώρα για να πάρεις μια καλή γεύση τώρα? Στη χώρα γενικότερα. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη χώρα και είναι και τόσο διαφορετική η ίδια η χώρα μέσα της, που δεν είναι άπειρος ο χρόνος που χρειάζεται για να τη δεις όλη. Δεν γίνεται. Όχι, για να πάρεις λίγο γεύση από επαρχία Κίνας, όπως κινήθηκες εσύ, ας πούμε. Η νότια Κίνα, ας πούμε, παράδειγμα, που είναι τροπική, δεν έχει καμία σχέση με τη βόρεια που είναι στα Everest. Είναι άλλο πράγμα, τέλειος. Μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Χρειάζεται άπειρο χρόνο. Δηλαδή, γενικά σε όλα αυτά τα μεγάλα κράτη, τα οποία κρύβουν και μικροπολιτισμούς μέσα τους, που είναι διαφοροποιημένοι μεταξύ τους και αρκετά διαφορετικοί από ό,τι ξέρουμε, έχει πάρα πολλούς. Και γενικά όλες αυτές οι χώρες οι οποίες είναι ομόσπονδες κατά κάποιο τρόπο, είναι ομοσπονδίες ουσιαστικά. Δηλαδή και η Ινδία ήταν ομοσπονδία και η Κίνα είναι 47 state διαφορετικά, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Να το περιγράψω. Θα χρειαζόσω για αυτό που πήγα, για αυτό το κομμάτι που κάναμε εμείς. Εγώ θα ήθελα τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα, ας πούμε, παράδειγμα. Α, ναι, τόσο πολύ. Ναι, ναι, γιατί πολλά γίνανε, ήμασταν και γκρουπαρισμένοι. Γιατί δεν έπρεπε να χαθούμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Οπότε ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα που τελικά δεν έκανε. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να αυτονομηθώ και να κινηθώ χωρίς τον σύνοδο που μιλάει τα αγγλικά κτλ. Κινέζικα, συγγνώμη, κτλ. Σοφία, άνοιξε μας το μικρόφωνο σου. Τώρα ακούμε, νομίζω. Ναι. Γεια σε όλους. Περικλή, είδαμε πολύ ενδιαφέρον τη συνέντευξη και μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή έχω μια εξαγχιστία σχέση με τη φωτογραφία λόγω της δουλειάς. Εξαγχιστίας πραγματικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ ότι εσείς οι φωτογράφοι αφαιρείτε τον εαυτό σας από όλη την εξίσωση. Επειδή εγώ είμαι και μεταφράστρια και συνήθως ταξιδεύω σε χώρες που έχω κάποια σχέση με τη γλώσσα ή μπορώ να επικοινωνήσω, με ενδιαφέρει να μάθω, όχι για σένα, αλλά ίσως για τους υπόλοιπους που ήσασταν μαζί, πώς επικοινωνούσατε. Είχατε κάποιον που μιλούσε ελληνικά και κινέζικα, αγγλικά και κινέζικα, μόνο αγγλικά? Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτό. Θέλει συνοδό. Ο οποίος ο δικός σας συνοδός τι μιλούσε? Κινέζικα και αγγλικά. Κινέζικα και αγγλικά, όχι ελληνικά.
Όχι, όχι. Ήταν διαπιστευμένος ταξιδιωτικός οδηγός, τον οποίο μπούκαρε η σχολή. Αν θυμάμαι. Βρήκατε εκεί, δεν ήταν κάποιος από τη δική σας την ομάδα που. Όχι, όχι. Όσο ξέρω, δεν μιλάει κανείς κινέζικα. Οκ. Επειδή είπες ότι ο Τσεν είχε Ελληνίδα γυναίκα. Ναι, είχε Ελληνίδα. Α, και είχα την εντύπωση ότι είχατε κάποιον που είχε σχέση με αυτόν. Όχι. Όχι, φιλικές σχέσεις, όχι γλωσσικές. Ήταν κάποιος που βρήκατε εκεί, ναι. Οπότε μιλούσε αγγλικά και κινέζικα μόνο. Ναι, αγγλικά και κινέζικα, ναι. Και αυτό ήταν δύσκολο, ήταν... Όσο δεν είχαμε καθόλου το συγκεκριμένο, αλλά ειδικά εκεί πέρα που ήμασταν σε επαρχία δηλαδή εννοώ. Εντάξει, το Πεκίνο μπορεί και να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο εύκολο το πράγμα. Πιο εύκολο τα αγγλικά, ναι, αλλά σε επαρχία θεωρώ σχεδόν απίθανο να βρει άνθρωπο να μιλάει αγγλικά ή θα είναι τέλος πάντων δύσκολο. Δεν θα καταφέρει να συνοηθεί. Θα σου πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια. Mm. Μόνο και μόνο αυτή τη διαδικασία. Να σου πω και εσύ όταν έβγαινες, όταν έφευγες μόνος σου και πήγαινες να φας και πάθαινες δηλητηρίαση. Είχα βγάλει κάτι ξανθήματα στο δέρμα, λίγο περίεργα τέλος πάντων. Τώρα από το άγχος μου ήταν, από εκεί πέρα που ακούμπησα και κοιμήθηκα, ήταν, δεν ξέρω. Το φαγητό, εντάξει, στο street food είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν την κάνεις την αποκοτιά θα το πληρώσεις. Ήξερες τι έτρωγες. Αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, έβγαινες έξω, ήξερες. Δεν μπορούσες να συνεννοηθείς. Δεν μιλούσες κινέζικα. Δεν είχες άνθρωπο. Όχι. Πάνω κάτω, λίγο ξέρεις με το σώμα, λίγο με τη γλώσσα, λίγο να στο δείξει. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό. Όπως γίνεται συνήθως. Okay. Δηλαδή, πας και σου λέει, θέλεις την αυτό και σου βγάζει ένα κοτόπουλο και στο δείχνει. Και καταλαβαίνεις ότι είναι κοτόπουλο. Παρόλο που μαγειρεμένο δεν φαίνεται αν είναι ή δεν είναι. Με τέτοιο τύπο μεθόδους, τέλος πάντων. Αυτό είναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Οι φωτογραφίες είναι υπέροχες. Ευχαριστώ για χαρά. Μανώλη, άνοιξε το μικροφωνό σου. Τώρα, εντάξει. Τώρα σε ακούμε, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό με τα φαγητά και ήθελα να ρωτήσω, μια και τέλειωσε με αυτό η Σοφία, αν εκτός από τα έτοιμα φαγητά που ήταν και μέσα στο ξενοδοχείο και αυτά που παίρνατε απ' έξω και είχατε το ρίσκο σας με κάποια επώδυνα αποτελέσματα, είχατε και τη δυνατότητα να αγοράσετε εσείς τα υλικά και να μαγειρέψετε εσείς οι ίδιοι από την τόπια αγορά. Και αν αυτό είχε κάποιες αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις, όπως είχε και το street food. Ναι, ήταν μία από τις πολύ safe εκδοχές που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και 10 χρόνια παιδιά, είναι ότι εμείς μέναμε στην Ακαδημία του Ταϊτσι μέσα. Δεν μέναμε σε ξενοδοχείο. Μέναμε στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, της περιοχής που διδάσκει Ταϊτσι. Οπότε αυτό έχει κουζίνα δική του, για τους φοιτητές. Οπότε τρώγαμε μαζί τους. Πολλές φορές. Τις περισσότερες ίσως. Και ήταν και 2-3 μαγαζάκια που είχαμε τσεκάρει στο χωριό έξω, που εντάξει, ή πηγαίναμε μια φορά στην τουαλέτα ή δεν πηγαίναμε καθόλου. Τέλος πάντων, ήταν κάπως καλύτερα. Αυτό εννοώ. Αλλά δεν νομίζω ότι εμείς, βασικά δεν ξέρω αν το κάνει και κάποιος. Μπορεί και να το έκανε. Ίσως και να μπορούσε να μαγειρέψει κάποιος την κουζίνα, αν ήθελε εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω σιγουριά γιατί ήταν πανεπιστήμιο. Δεν ήταν κάτι σαν στέγη, πανεπιστημιακή στέγη. Δεν ήταν ξενοδοχείο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Α, εντάξει, γιατί δεν το είχα καταλάβει αυτό. Εντάξει. Ναι, μείναμε εκεί. Κατάλαβα. Πριν πάμε στην Κωνσταντίνα, μιας και αναφερόμαστε στο φαγητό, θέλω να κάνω έτσι μια ερώτηση ακόμα. Επειδή στην συνέντευξη μου είπες ότι υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στην δυτικοποιημένη κινέζικη κουζίνα που γευόμαστε εμείς εδώ πέρα σε σχέση με αυτό που τρώει κάποιος όταν πάει. Τίποτα δεν είναι μια στιγμή από αυτά που φάγουμε εκεί. Είμαι αυτό κινέζικο που παραγγέλνουμε εδώ, αν με ρωτάς. Ναι. Ποιες είναι οι διαφορές δηλαδή? Καλά, δεν είμαι φάει και εδώ. Ναι, δεν είμαι ειδήμων όμως από την άλλη. Να σου πω, ρε παιδί μου, ότι okay, δεν έχω και με το φαγητό καμία με τρομερή σχέση. Βασικά δεν έχω σχεδόν καμία, να σου πω την αλήθεια. Όχι, το τρώω εννοώ, προφανώς. Αλλά δεν μαγειρεύω, τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Ήταν ελάχιστο το κρέας, από όσο θυμάμαι. Παράδειγμα. Ήταν δηλαδή σχεδόν vegan. Ήταν τώρα λόγω οικονομικής κατάστασης, λόγω διατροφική συνήθεια δεν ξέρω, αλλά κυρίως τρώγαμε, θυμάμαι ότι ήταν σπάνιο να βρούμε και το κρέας. Βέβαια, εμείς το παραγγέλαμε γιατί το θέλαμε, σαν τέτοιο. Αλλά εντάξει, αυτό εκεί πέρα πήγαμε, δεν είχαμε επιλογές, παιδιά. Δηλαδή, ουσιαστικά το μας βγάζαμε να τρώγαμε. Επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε πιάτα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, στο Πεκίνο που μείναμε λίγο, κάναμε λίγο μια βόλτα και φάγαμε και σε ένα εστιατόριο και πάμε στο Πεκίνο και τέτοια, τέλος πάντων, πολιτικά του πάνω. Αλλά οκ, okay, όντως δεν είχαν καμία σχέση παιδί, με αυτό που τρώμε εμείς εδώ πέρα, σε κινέζικο. Είναι προφανώς, είναι πολύ προσαρτισμένο στις γεύσεις μας. Πολύ πιο... Και στα υλικά μας, φαντάζομαι. Σαφέστατα και οι πρώτες ύλες είναι σίγουρα διαφορετικές. Δεν το συζητάω. Ωραία, ωραία. Κωνσταντίνα, μας ανοίγει το μικρόφωνο σου. Έλα, ναι. Περικλή, γεια σου και πάλι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γενικά, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι το 1966 με 76 κατά την πολιτιστική επανάσταση, πέρα από τις απειράριθμες ζωές που χάθηκαν, χάθηκε και το μεγαλύτερο κομμάτι του κινέζικου πολιτισμού. Δηλαδή, καταστράφηκαν εκατομμύρια βιβλία, ναοί. Μόνο στο Πεκίνο χάθηκαν 6.000 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μόνο στο Πεκίνο. Αυτό ξέρω πολύ καλά ότι είχε επηρεάσει και τους Σαολίν μοναχούς, το κουνφού και όλα. Ισχύει και για το ταϊτσι? Δηλαδή είχε χαθεί ένα τεράστιο κομμάτι, γιατί σκέφτηκα εκεί που είπες ότι δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία. Μήπως για δεν υπάρχουν, γιατί χάθηκαν. Μια εκδοχή. Αυτό θα σου πει σίγουρα καλύτερα ο Μιχάλης. Αλλά αυτό που συζητάγαμε και μου λέει κάποια στιγμή ο Μιχάλης είναι ότι για τις δύο εκδοχές που και οι δύο λένε ότι είναι δικό μας το ταϊτσι, το κάναμε εμείς εδώ, γιατί μία υπάρχουν ιστορικά αρχεία. Mm-hmm. Για τη δεύτερη δεν υπάρχουν. Τώρα, αν έχουν χαθεί λόγω της πολιτικής επανάστασης ή έχει γίνει κάτι άλλο και έχουν, ή δεν υπήρξαν ποτέ, δεν το ξέρω. Α, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν το γνωρίζω, όχι, όχι. Απλά ξέρω ότι είναι λίγο πιο πιστική επί της ουσίας η μεριά του Τσεν, τέλος πάντων, να το πω από την μία, και λίγο πιο πιστική με την όψη η άλλη μεριά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μου φάνηκε και εμένα λίγο ότι είχε ρίξει λεφτά το κράτος, ρε παιδί μου, στους ναούς να συντηρηθούν για το Γουντάν, λέω τώρα. Mm-hmm. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ στο άλλο δεν είχε, δηλαδή φαινόταν ότι οι άνθρωποι μπήκαμε μέσα στα σπίτια τους απλά. Δηλαδή δεν καταλάβα ότι πήγα μια εκδρομή κάπου σε ένα ξένο κράτος και είδα κάτι. Εκτός από το μουσείο που έχουν, το οποίο είναι ένα πολύ απλό πράγμα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Για το πώς παραθέτουν, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τα δικά τους στοιχεία για το πώς έχει ξεκινήσει τα έτσι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πολιτιστικό στην περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχει και... μόνο ο πιτσιρικάς, ο έφος, ο Κινέζος που κάνει τα ιτσί. Αυτό, τίποτα. Να πω λίγο δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Μιχάλη, μπράβο, πες. Η αλήθεια είναι ότι στην πολιτιστική επανάσταση το ταϊτσί κυνηγήθηκε πάρα πολύ, όπως κυνηγήθηκε κάθε τι που είχε μια σύνδεση με την παραδοσιακή Κίνα. Στο χωριό, δηλαδή, αυτοί που θέλαν να κάνουν ταϊτσί, το κάνανε τα βράδια στα σπίτια τους. Δηλαδή, υπό μία έννοια, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δώσαν έναν μεγάλο αγώνα, ούτως ώστε αυτό το κομμάτι της κληρονομιάς τους, που το θεωρούσαν πολύ δικό τους, γιατί ήταν εκεί της οικογένειας, ούτως ώστε αυτό το κομμάτι να συνεχίσει να είναι ζωντανό. Απλά κάποια στιγμή, προφανώς, επειδή το κόμμα, η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ισχυρό εξαγωγικό προϊόν, και επειδή ήταν γνωστό ότι βοηθάει και στη διατήρηση της καλής υγείας, αποφάσισαν σιγά σιγά να το επαναφέρουν στο προσκήνιο. Και γι' αυτό υπήρχε μία εντός εισαγωγικών διρεκτίβα από κάποια χρονολογία και μετά, που δεν ξέρω ακριβώς πότε ήταν, να οι άνθρωποι πριν πάνε στις δουλειές τους να ασκούνται με το ταϊτσι ή στα διαλύματα της δουλειάς τους να κάνουν ταϊτσι, γιατί αυτό τους έκανε πιο αποδοτικούς, πιο παραγωγικούς, πιο υγιείς και όλο αυτό. Και πιο πυθύνιους, Μιχάλη. Καλά, αυτό και δεν έχει να κάνει. Ναι, πυθύνη είναι έτσι κι αλλιώς, δεν έχει να κάνει με τα έτσι. Ναι, καλά, ναι, όντως. Όχι πυθύνη, πειθαρχημένη. Πειθαρχημένη, ναι, σωστότερο, σωστότερο. Να πω κάτι ως προς αυτό που είπατε για το πυθύνη ή το πειθαρχημένη. Ανεξαρτήτως, νομίζω, του καθεστώτος που επικρατεί, που δεν συζητάμε, δεν τολμάς να πάρεις και πολλές πρωτοβουλίες, έτσι αυτό που είπες, σε παρακολουθούν παντού κτλ. Εγώ κατέληξα τα ταξίδια μου ότι
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να είναι υπήκοοι μεγάλων αυτοκρατοριών. Δεν υπήρξαν ποτέ πολίτες δημοκρατικών πολιτευμάτων. Mm. Οπότε νομίζω ότι εκεί ίσως να οφείλεται αυτό που εμείς βλέπουμε ως πυθύνιο, γιατί δεν το συναντάς μόνο εκεί που είναι τόσο αυταρχικό το καθεστώς, το συναντάς και πιο κάτω, στην Ταϊλάνδη, σε άλλες χώρες, που δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι αυταρχικό σε αυτό το βαθμό το καθεστώς. Ναι, κατά τη γνώμη μου αυτό έχει να κάνει πολύ και με το θέμα της θρησκείας. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πολυθεϊστικές θρησκείες δημιουργούν μια μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Δεν υπάρχει αυτός ο πολύ έντονος ατομικισμός που έχουμε εμείς στη Δύση. Δεν λέω ότι το ένα είναι προτιμότερο του άλλου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν συντελέσει σε αυτό, αλλά ας πούμε είναι φανερό ότι στην Νοτιοανατολική Ασία έχουν χειριστεί πολύ καλύτερα το θέμα του κορονοϊού. Και σε αυτό σίγουρα έχει να παίζει ένα ρόλο. Υπαρχικότητα που έλεγες πριν. Πέρα το γεγονός της πειθαρχίας, παίζει η συνεκτικότητα των κοινωνιών. Συμφωνώ, Μιχάλη. Σε αυτό που λέω, Μιχάλη, το πρόσεξα και εγώ. Δηλαδή, μπορούσες να καταλάβεις ότι μέσα σε όλη την κακομεριά τους, μέσα στο χωριό μιλάω τώρα, και στη φτώχεια τους, με κάποιον τρόπο ήταν δεμένοι, ρε παιδί μου. Αυτό που έδωσαν και εμένα. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο καταλάβαινες ότι η ισορροπία ήταν λίγο γενικότερη, δεν αφορούσε μόνο έναν. Δηλαδή, ήταν κάπως πολύ ήρεμη, πολύ πράγμα αυτό που λέει ο Μιχάλης κτλ. Και πυθύνη, θα έλεγα εγώ, και πειθαρχική που λέει ο Μιχάλης και όλα αυτά. Αλλά μου έδωσαν την εντύπωση σε αυτό ακριβώς που λέει ο Μιχάλης, ότι δεν ήταν καθόλου κύριε, να σηκώσω το χέρι μου, ας πούμε. Έχω αυτή την διαφορετική άποψη και ως δημοκρατικό πολίτευμα, ξέρω εγώ, πρέπει να ακουστώ. Που έτσι είναι. Εντάξει, το συζητάμε. Αλλά για αυτούς αυτό μάλλον έχει μικρότερη σημασία, ίσως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιο πολύ τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα από το να σηκώσουν το δάχτυλο και να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ ξέρω κάτι καλύτερα, ας πούμε, είμαι κάπου καλύτερος. Και ίσως και αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στον κορονοϊό, σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα. 100%. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τους πεις 50.000 φορές ότι υπάρχουν lockdown, ας πούμε, και να βγαίνεις έξω και να μην υπάρχει τίποτα. Αν είχαν lockdown, θα είχαν lockdown κανονικό. όχι όπως εδώ, ρε παιδί μου. Δεν θα κυκλοφορούσε μίγα έξω, αν σου το είχαν πει αυτόν. Εδώ πέρα είναι σαν να μην μας έχει πει κανείς τίποτα, ας πούμε. Ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή, είναι ό,τι να είναι, λέω, κυριολεκτικά ό,τι να είναι. Αυτές μπορεί να είναι ένα παράδειγμα αυτό το οποίο δείχνει αυτή τη διαφορά που έλεγες πριν, Μαρία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη εξήγηση από αυτό που δώσει ο Μιχάλης, αυτό το πράγμα. Μια και έχουμε το Μιχάλη, να πω ότι μέχρι να τον γνωρίσω, είχα την εντύπωση ότι η πολεμική τέχνη της Κίνας είναι το καράτε, να πω την αλήθεια. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι το ότι θα ήθελα να μας πει λίγα πράγματα ο Μιχάλης γενικότερα για το Τάιτσι και την κουλτούρα του και το τι είναι για τους Κινέζους στην ουσία. Αν έχεις λίγο διάθεση, Μιχάλη, να μας πεις κάποια πράγματα. Καλά, τώρα το τι είναι για τους σύγχρονους Κινέζους, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σαφή γνώμη. Γενικότερα τι είναι, δηλαδή, επειδή όπως το παρουσίασε ο Περικλής, είναι κάτι πιο πολύ σύνθετο από μια πολεμική τέχνη, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι εσωτερισμού κτλ. Για εμάς που δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ, μας πεις δύο πράγματα για το τι είναι γενικότερα το Τάιτσι. Ναι, καταρχήν να πω ότι εκεί το χωριό δεν έχει 40.000 κατοίκους. Βάζει το Wikipedia, έχει, ρε Μάνο, ρε Μιχαλή. Έχει. Έτσι λέει το Wikipedia, τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ. Okay. Αυτό που ανέφερε ο Περικλής είναι σωστό, ότι υπάρχουν, ας πούμε, βασικά αυτές οι δύο εκδοχές σε σχέση με το που γεννήθηκε. Η μία είναι στο Τσεντζιάγκο και η άλλη είναι εκεί στο Γουντάν. Φαίνεται όμως ότι σίγουρα η επίσημη Κίνα υιοθετεί την εκδοχή του Τσεντζιακού.
Δηλαδή προβάλλουν πολύ, προβάλλουν το χωριό σε σχέση με το Tai Chi. Φαίνεται ότι η εκδοχή του Γουντάν είναι λίγο, όπως είπε και ο Περικλής, στη σφαίρα του παραμυθιού. Όχι ότι σημαίνει και κάτι φοβερό. Μυστική ατραξιόν, τέλος πάντων, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm. Ιδρυτής ήταν ένας αξιωματούχος του αυτοκράτορα Τάδε, δεν θυμάμαι τώρα, Μινγκ Τσινγκ Πινγκ. Και δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά για να κάνει τώρα θα χαλιόμασταν έτσι. Αυτός ο άνθρωπος λεγόταν Τσεν Γουάνγκ Τινγκ και αυτός γεννήθηκε γύρω στο 1600. Αυτός είναι ο ιδρυτής της τέχνης. Είναι και μια σκληρή πολεμική τέχνη. Σκληρή δεν νομίζω ότι μπορείς να την πεις. Το βασικό που παίζει ρόλο σε αυτό είναι το πώς θέλεις εσύ να ασκηθείς. Πρώτον αυτό και δεύτερον πώς το ασκεί ο δάσκαλός σου. Από εκεί και πέρα προφανώς παίζει ρόλο και το πού βρίσκεσαι. Δηλαδή εμείς τότε εκεί στην Κίνα στο οικοτροφείο βλέπαμε πάρα πολλά παιδιά που όλη μέρα ασχολιόντουσαν με αυτό και στη διάρκεια αυτής της ενασχόλησης κάνανε και σκληρή γυμναστική. Δηλαδή, πολύ σκληρή, ναι. Πάρα πολύ σκληρή. Θυμάμαι κάποιες φορές, ας πούμε, καβάλαγε ο ένας πάνω στον άλλον και αυτός που ήταν από κάτω έκανε λαγουδάκια. Όχι, ναι, γενικά είδαμε αρκετά και έχω και κάποιες φωτογραφίες τέτοιες. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί αυτό που έχουμε εδώ στο μυαλό μας είναι αυτές οι πάρα πολύ αργές κινήσεις. Δηλαδή, την πρώτη φορά που με πήγε ο Μιχάλης να δω τι κάνουν στη δικιά του σχολή, νόμιζα ότι με δουλεύουν. Νόμιζα ότι ποιος θα κάνει πιο αργά αυτή την κίνηση, ξέρω εγώ. Mm. Εντάξει, φυσικά αυτό από μέσα έχει χιλιά πράγματα, τα οποία φυσικά δεν τα ξέρω από τότε. Καλό, όχι, τα ξέρω τώρα, τέλος πάντων μια ιδέα. Εκεί πέρα ήταν πολύ πιο δυναμικά. Τα γυμναστική που κάνανε ήταν πολύ πιο δυναμική. Πολύ πιο έντονη. Η αργή κίνηση βέβαια είναι πάντα προαπαιτούμενο για να, okay, να εμβαθύνεις την τέχνη. Okay. Ο ιδρυτής λοιπόν αυτός συνδύασε προϋπάρχουσες φόρμες κουνκ φου με στοιχεία παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής και στοιχεία ταοϊσμού και έφτιαξε αυτό το κράμα. Το Tai Chi θεωρείται ότι είναι η πρώτη πολεμική τέχνη, ας πούμε, που έβγαλε στο προσκήνιο τον όρο ενέργεια. Ασχολούμαστε με την ενέργεια. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά είναι μια άσκηση κατεύθυνσης της προσοχής. Μαθαίνεις να κατευθύνεις την προσοχή σου. Πρέπει να κινείσαι έχοντας σαν βάση το κέντρο της ενέργειας στο σώμα, που είναι μια περιοχή που είναι κάτω από τον αφαλό. Ό,τι κινήσεις κάνεις πρέπει να προκύπτουν από κάτι που συμβαίνει στην αρχή εκεί. Οπότε αυτό για να γίνει, πρέπει να αρχίσεις να παρατηρείς πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σώμα σου, ούτως ώστε όλα αυτά να τα συνδέσεις. Καταλάβατε γιατί δεν έκανα. Ναι. Κουράστηκα μόνο που τα άκουσα. Και ταυτόχρονα, επειδή μιλάμε και για μια πολεμική τέχνη, ταυτόχρονα πρέπει να έχεις το νου σου και τι συμβαίνει γύρω σου. Οπότε όλο αυτό για να μπορέσεις να το προσεγγίσεις έστω σε ένα βαθμό στην αρχή, πρέπει να το κάνεις πολύ άργα. Αυτό γενικά έχει, επειδή είδα ότι τον κύριο Τσεν τον έχουν σαν αυτοκράτορα, έχει κάποια ιεραρχία στρατιωτική? Όχι. Όχι, όχι, όχι. 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 Αυτό έχει να κάνει με την αξιοσύνη που αναγνωρίζει η κοινότητα, ας πούμε, στον κάθε μάστερ. Ο δικός μας, ο Τσεν Σιάο Ουάνγκ, ήταν ένας από τους λεγόμενους τέσσερις τίγρεις του Tai Chi. Από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν οι άλλοι τρεις όλοι μέλη της οικογένειας Τσεν.
Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη, στη σχολή, τη δική του, μόνο σαν δεν μπορούσε να συνεχίσει, έτσι δεν είναι? Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το ξέρω. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Ακόμα και ο καινούριος, που είναι ανιψιός του και όχι γιος του, είναι πάντως. Νομίζω ότι είναι γιος του αδερφού του. Ναι, είναι γιος του αδερφού του. Ναι, ναι. Αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, δηλαδή... okay. Απλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι αν έλεγε έτσι, δεν μπορεί να είσαι στο συγκεκριμένο σύστημα master, αν θυμάμαι καλά. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Οκ, κομπλέ. Ό,τι πεις εσύ. Καταρχήν να πω ότι υπάρχουν και άλλα στυλ, έτσι. Το Τσεν είναι. Το Τσεν είναι. Για το συγκεκριμένο μιλάγαμε τώρα. Ναι. Το Τσεν είναι η μητρική μορφή και από εκεί και μετά έχουν βγει και άλλα στυλ που. Επίσης έχουν βγάλει πολύ σπουδαίους μάστερ, ας πούμε, που ήταν και εφημισμένοι και για τις πολεμικές τους ικανότητες και τέτοια. Ωραία. Κώστα, πάμε σε εσένα που περιμένεις ώρα. Γεια σου Κώστα, συγγνώμη για την αναμονή. Ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι, ναι Κώστα. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα σε όλους ξανά. Βασικά την ερώτηση, μία από τις τρεις ερωτήσεις την έκανε ο Μανώλης, γιατί δεν είχα καταλάβει τι ήταν το TFG και τελικά από τη συζήτηση βγήκε ότι είναι μία πολεμική τέχνη, μία μορφή πολεμικής τέχνης. Είναι έτσι ένα τελειτουργικό να έχουμε, δεν ξέρω αν είναι αυτοάμυνα ή έλεγχο μάλλον του εαυτού. Ωστόσο, Περικλή, πες μου πόσο κράτησε αυτό το ταξίδι που κάνατε. Μιχάλη, γύρω σε 12 μέρες, 13, κάτι τέτοιο δεν ήταν, 2 εβδομάδες κάτι δεν ήταν. Νομίζω ήταν 17-18 μέρες. Οκ, ναι, αυτό. Όχι, ναι, δεν θυμάμαι, είναι κάπου εκεί. Τις τρεις πόναγε και δεν τις θυμάται. Δεν είναι και... παιδιά, κοιμόμασταν και πάρα πολύ, 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 πολύ κούρας. Περικλή, πες μου, σε παρακαλώ, τι είναι ταξιδιωτική φωτογραφία? Η αποθανάτηση, να αποθανατίζεις το τοπίο, τους ανθρώπους, τι είναι για σένα? Εντάξει, δεν θα πω αυτό το υπερβολικό που είχε πει ο Μπεχράκης, ο μέγιστος Μπεχράκης, ότι αν δεν έχει φωτογραφία, αν δεν έχει άνθρωπο η φωτογραφία, δεν είναι φωτογραφία. Καταγράφεις τη στιγμή, στην ουσία. Ναι, δεν θα πω αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να γνωρίσεις ένα τόπο αν δεν γνωρίσεις τους ανθρώπους του. Τι ταξιδιωτικό μπορείς να κάνεις όταν δεν έχεις γνωρίσει, ξέρω εγώ, μια τοπική κοινωνία? Αυτό θεωρώ, δηλαδή ότι σίγουρα πρέπει να φωτογραφίσεις την κοινωνία αφενός. Το τοπίο, εντάξει, σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο και αυτό πρέπει να το δείξεις, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω από τα δύο θα διαλέξω τους ανθρώπους, όχι το τοπίο. Αυτό, γιατί η ταξιδιωτική φωτογραφία ουσιαστικά είναι η φωτογραφία η οποία θα φέρει πίσω στον κόσμο τις εμπειρίες δικές μου, του αλληνού, του παραλληνού, που θα πάνε να το αποθανατήσει με τον τρόπο που αυτός το βλέπει. Είναι ουσιαστικά, να σου το πω λίγο διαφορετικά, διαβάζεις εφημερίδες, βιβλία, τρόπο κτλ. Κάποτε διάβαζα. Mm, okay. Δεν έχεις, ας πούμε, περίπου να αγαπημένους συντάκτες? Ναι. Okay. Δεν διαβάζεις μια στήλη μιας εφημερίδας γιατί αυτός σου αρέσει όπως τα λέει? Ναι. Okay. Εφόσον με την ίδια λογική ότι και ένας ταξιδιωτικός φωτογράφος αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον άνθρωπο για τον τρόπο που τα λέει. Ναι, okay. Απλά το δικό μας το αλφαβήτα είναι χρώματα, φορμές και τέτοια πράγματα. Ναι, δεν είναι γράμματα. Ναι, είναι και πώς ερμηνεύει ο καθένας που λέμε αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Κάτι μια φωτογραφία, η ίδια φωτογραφία. Στην Ιαπωνία από στην Αμερική. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα οπτικά ερεθίσματα των λαών. Είναι πολύ συνθετικό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Αλλά γενικότερα αυτό που θα έλεγα είναι αυτό, το ότι ως ταξιδιωτικός φωτογράφος έχεις την υποχρέωση να γυρίσεις την εμπειρία σου όπως νομίζεις εσύ και όπως τη ζήσεις εσύ. Ναι, βέβαια. Και από εκεί και πέρα να αφήσεις τον κόσμο να τους πει αν τους αρέσει ή όχι. Αυτό. Σε ποιες χώρες έχεις ταξιδέψει? Δεν θυμάμαι, είναι πάρα πολλές. Εντάξει, κατάλαβα. Το κάλυψες, άστο, το κάλυψες, ναι. Ναι, είναι η δουλειά μου βασικά. Δεν πάω, δεν είναι ότι έχω, ξέρεις, ένα σεντρίκ με λεφτά και φεύγω. Με στέλνουν συνήθως. Ναι. Δηλαδή, μου θα πας, ξέρω εγώ. Από 200 θα πω λίγες μάλλον. Ωλαλα. Οκ. Όχι όλες στην Κίνα, έτσι, μπορεί να ανοίξει τα σούπερ. Ναι, εννοείται, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Είναι μαζί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Πριν πάμε στον συνάδελφό σου, τον Μπάμπη. Ωρε Μπάμπη, τι έγινε. Να πω ότι ένας λόγος που εκτιμώ το ότι είναι για δεύτερη φορά μαζί μας ο Περικλής σήμερα είναι γιατί συνήθως έχει μάθει να μιλάει με την εικόνα του και πραγματικά και τις δύο φορές στο Travel Fest τον έχω ζωρίσει πάρα πολύ για να καταφέρει να επικοινωνήσει με το λόγο ουσιαστικά την εμπειρία του. Ναι, είσαι μαθημένος συνήθως να μιλάς με εικόνες και όχι με λόγια. Λοιπόν, Μπάμπη, πάμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Αυτό που ρωτάει ο Μπάμπης είναι... Το τι θα αντιδρούσαν οι ντόπιοι όταν σήκωνε στην φωτογραφική σου να τους καταγράψεις, να τους αποκτώσεις, γιατί είχες αρκετά πορτρέτα, όντως. Ναι, ήταν Μπάμπη και από τα δύο. Είχα και θετικά και αρνητικά. Αλλά αν έπρεπε να βάλω ένα πρόσημο και να έλεγα τέλος πάντων ένα πρόβλημα, θα έλεγα ότι δεν είχα πρόβλημα. Δεν είχα δηλαδή κάτι να ξαναπάω στο κυνήγι, ξέρω εγώ, να με βρίσουν ή να μου μιλήσουν άσχημα ή κάτι τέτοιο. Γενικά δεν ένιωσα καθόλου ότι κινδυνεύω από οτιδήποτε. Του ζητούσαν χρήματα για τέτοια πράγματα, δηλαδή αυτό. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Γενικά, επειδή ανέφερε ότι είναι ένα φτωχό λαό, υπήρχαν. Ναι. Δηλαδή, θα πα, α πούμε, στην Ιδία μου λέγανε φωτορούπη. Δηλαδή, είχαν βγάλει και τη ρούπια. Είχαν έτσι βάλει και πρόσημο φωτορούπη. Δηλαδή, βγάλαμε φωτογραφία για να μου δώσει λεφτά για να πάω να βγάλω φωτογραφία. Εκεί πέρα δεν είχαν τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν κατάλαβα ότι μπορεί να παίζει κάτι τέτοιο. Δεν μου ζήτησαν λεφτά ποτέ. Ούτε σαν τουρίστας, ούτε σαν φωτογράφος, ούτε σαν οτιδήποτε. Έλα, πώς θα Έλα, Περικλή, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για το Tai Chi ότι δουλεύει πάρα πολύ και το μέσα του ανθρώπου, δηλαδή, επειδή δεν γνωρίζω, ρωτάω, διαλογίζονται κιόλας οι άνθρωποι που κάνουν Tai Chi ή υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος, κάποια Mike, άλλη προσέγγιση? Μάικ. Ναι. Καταρχήν, στο δικό μας το στυλ, το τσεν, υπάρχει η λεγόμενη βασική στάση που στα ελληνικά η μετάφραση, ας πούμε, είναι κάπως στέκομαι σαν δέντρο. Μπαίνεις λοιπόν σε μια διαδικασία στάσης, σε μια διαδικασία ακινησίας και αυτό είναι ένας όρθιος στατικός διαλογισμός. Δηλαδή, εκείνη την ώρα μαθαίνεις να παρατηρείς τι συμβαίνει μέσα σου, αλλά ταυτόχρονα τι συμβαίνει και έξω σου, αυτό που λέγαμε πριν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τσεν Σιαουάνγκ, ο Grand Master, ας πούμε, αυτό που συμβουλεύει τους μαθητές του κάπως σχηματικά, είναι ότι την ώρα που κάνεις την κίνηση, το 50% της προσοχής σου ασχολείται με αυτό που συμβαίνει σε σένα και το άλλο 50% το αφήνεις ελεύθερο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι μία, όπως είπα και πριν, ουσιαστικά είναι μία άσκηση κατεύθυνσης της προσοχής, υπό μία έννοια είναι ένας διαλογισμός σε κίνηση. Και να σε ρωτήσω, έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο αυτός ο διαλογισμός ή έχει να κάνει με το πόση ανάγκη και πώς το διαχειρίζει ο καθένας? Το δεύτερο. Συνήθως δηλαδή, όσο, αν μιλάμε για τη στάση, αυτή που σου λέω, τη βασική στάση, επειδή δεν είναι καθόλου εύκολο να σταθεί κανείς ακίνητος έστω και για 2-3 λεπτά σε αυτή τη θέση, αρχίζεις και εκνευρίζεσαι, το μυαλό σου αρχίζει συνέχεια να φεύγει, αρχίζει να αναρωτιέσαι γιατί το κάνω τώρα αυτό. Στην αρχή δεν μπορείς να το κάνεις πάνω από λίγα λεπτά. Σιγά σιγά και με την καθοδήγηση κάποιου δασκάλου, μπορεί να κάτσεις για μισή ώρα, ας πούμε, μπορεί να κάτσεις εύκολα για μισή ώρα. Ο μάστορας που λέμε, ακόμα και στα 65 του, που είχε έρθει, γύρω στα 65 πρέπει να ήταν όταν είχε έρθει τελευταία φορά για σεμινάριο εδώ, έλεγε ότι μένει στη στάση περίπου 2 ώρες την ημέρα.
Πόπο καλά. Όχι, καλή. Όχι συνεχόμενο, ναι. Αλλά 2 ώρες την ημέρα τις αφιερώνεις αυτό. Μιχάλη, να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Θυμάσαι πόσο χρονών ήταν όταν πήγαμε, ή ξέρεις τέλος πάντων? Και εγώ νομίζω ότι τώρα... Κοίτα, λέει, περίπου. Γίνεται γύρω στα 70, οπότε τότε ήταν γύρω στα 60. Πάντως η φωτογραφία Περικλή που ανέφερες όντως ήταν απίστευτα εντυπωσιακό, το ότι όλοι ήταν νέτοι. Και... Ναι, ναι, αυτό μου είχε κάνει παιδιά εντύπωση. Είχε κολλήσει, ναι, το μάγουλό του από την ταχύτητα. Στο ναι, ήταν ταχύτητα. Παιδιά, φανταστείτε ότι ένα 250ο το δευτερολέπτου πριν ήταν ακίνητος αυτός ο άνθρωπος. Το διανοείστε? Τι, να πω και στα παιδιά τι έχω κάνει. Τέλος πάντων, στο τέλος μας κάνανε μια επίδειξη, γιατί εκείνη τη φορά που είχαμε πάει για ποιο λόγο. Κάποιοι δυτικοί μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης, που είναι μαζί μας, πήραν το χαρτί που βεβαιώνει ότι είναι disciples, ας πούμε, του Grandmaster. Πήγαν ουσιαστικά να δουν κάποιο τύπο εξετάσεις, τις οποίες ουσιαστικά είχαν δώσει τους εδώ δάσκαλους, και αυτοί προτείνανε ποιοι είναι αυτοί που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, τέλος πάντων. Καλά δεν τα λέω, Μιχάλη, καλά δεν θυμάμαι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για την ακρίβεια δεν ήταν κάποιες εξετάσεις, απλά ο κατατόπους δάσκαλος, ας πούμε, διάλεγε κάποιες μαθητές και τους πρότεινε για να πάρουν αυτό το τίτλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Στην τελευταία, λοιπόν, μας έκανε και ο μεγάλος ο Τσεν μια επίδειξη στο τέλος. Αυτό που θέλω να... Αυτό που κρατήψει, τι είχα κάνει? Είχα κάτι σταθερό σε ένα σημείο. Είχα κλειδώσει τη μηχανή, είχα νετάρει, είχα κάνει τα πάντα και περίμενα να κάνει μια κίνηση. Είχα βάλει, ευτυχώς είχα μια αρκετά καλή μηχανή τότε και έγραφε αρκετά καλή το δευτερόλεπτο. Και η φωτογραφία, λοιπόν, δεν ξέρω αν την έχει δείξει, μάλλον δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Βγήκε κουνημένος ο άνθρωπος, ξεκινώντας να κάνει μια κίνηση αποστάση, 60 χρόνων άνθρωπος, έτσι, με ταχύτητα 1 προς 250. Δηλαδή, ένα δια 250 δευτερόλεπτα, 250 του δευτερολέπτου, και ο άνθρωπος που βγήκε κουνημένος από στάση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Φαίνεται, δηλαδή, φαίνεται και στη φωτογραφία που δείξαμε στο βίντεο. Ναι, δηλαδή έχει τραβηχθεί το μάγουλό του πίσω από την επιτάχυνση που έχει δώσει. Πώς είναι όταν βγαίνει από το αυτοκίνητο και σου τραβάει το άρεστο μάγουλο πίσω? Ναι, αυτό το έκανε σε 20 πόντους αυτό το πράγμα. Ναι. 30 πόντους, ξέρω, ένα βήμα έκανε βασικά, δεν ξέρω πόσο ήταν τέλος πάντων. Και ήμουν πολύ τυχερός που το πιάσα, γιατί θα μπορούσε το καρέ να έχει πέσει στο κενό, ρε παιδί μου, που δεν έχει κάνει τίποτα. Και ήμουν πολύ τυχερός που το πιάσα, αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και είναι ένας άνθρωπος που, αν τον δεις από κοντά, εντάξει, έχει, το βλέμμα του είναι λίγο βαθύ, είναι λίγο, καταλαβαίνει τέλος πάντων ότι δεν πρόκειται για απλή περίπτωση. Αλλά απ' την άλλη, σωματοτυπικά και είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, δεν έχει καμία ιδιαίτερα. Μίλησες μαζί του? Θα ήταν αδύνατο, θα έπρεπε να ξέρω Κινέζικα. Για αυτούς ελληνικά. Όχι, δεν μίλησα. Ρώταγα τον Γιώργο, που είναι ο δάσκαλος του Μιχάλη, και αυτός ουσιαστικά μας έκανε τις μεταφράσεις, με τον που δεν ξέρω και εγώ πώς γινόταν αυτή η επικοινωνία, τέλος πάντων. Δηλαδή, ό,τι έμαθα γι' αυτόν τον έμαθα μέσω των παιδιών. Όχι, μιλάει αγγλικά, αλλά δεν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτα. Οκ, ναι, παίζει αυτό. Τέλος πάντων, πάντως εγώ δεν είχα μιλήσει κατευθείαν με αυτόν. Είχα μιλήσει μέσω του Γιώργου, να το πω έτσι, του δάσκαλου του Μιχάλη. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Αλεξάνδρα, εσύ είσαι? Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την έχουμε χαιρετισμούς. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι μας αρέσει όπως μας τα λες από τις φωτογραφίες σου. Πάρα πολύ. Ωραία, πάλι καλά. Δεν με ξέχασες. Ωραία, για λέγε παράδειγμα. Θέλω να ρωτήσω, είδα ότι σε αρκετές φωτογραφίες σου έχεις βγάλει παιδιά. Ναι. Είχες παρατηρήσει κάτι όσον αφορά τα παιδιά? Όχι, Αλεξάνδρα, όχι. Απλά εκεί πέρα που ήμασταν ήταν η Ακαδημία του ΤΑΕΤΣΙ και ένα οικοτροφείο στο οποίο μαζεύανε παιδάκια από φτωχές οικογένειες. Από φτωχές οικογένειες, και τέλος πάντων τα βοηθάγανε στο να μην είναι σε ένα σωστό δρόμο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Ο λόγος που έβαλα τόσο πολλά παιδάκια ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια. Τα οποία ήταν τρόφιμοι του οικοτροφείου, είτε μαθητές της. Αν ήταν μεγαλύτεροι έφηβοι, τέλος πάντων, μπορεί να ήταν και μαθητές της Ακαδημίας. Αυτά ήταν έτσι συνεργάσιμα, ας πούμε? Πώς αντιδρούσαν? Σατανάδες, τελείως. Σατανάδες εντελώς. Ούτε να συνοδεύσουν. Ήταν συνεργάσιμοι. Τα περισσότερα από αυτά ήταν και προβληματικά. Θυμάμαι καλά, Μιχάλη, διόρθωσέ με.
είχα ακούσει πάλι μέσω του Γιώργου να συζητείται αυτό το πράγμα, ότι μαζεύουν και παιδιά τα οποία είναι τελεστόν αρκετά έντονα για να τα μαζέψουν λίγο. Ισχύει. Ναι, ναι, νομίζω το κάνανε αυτό. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ. Okay, ναι. Αλλά να πω ότι υπάρχουν, στο χωριό υπάρχουν πολλές σχολές, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτή. Στο χωριό και ναι, υπάρχουν και άλλες. Ναι, απλά αυτή είναι συγκεκριμένη, ρε παιδί μου. Γιατί ναι. Σε όλες υπήρχε πάντως κάποιο τσέν. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη συνέντευξή μας. Ότι δεν σ' άκουσα, Ρεμάνο. Ότι σε όλες τις σχολές υπήρχε κάποιο τσέν. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη συνάντησή μας. Όχι τσέν. Νομίζω ότι τσέν είναι εκεί. Οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν άλλο όνομα, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και υπάρχει ένας που είναι πολύ γνωστός τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας άλλος τσέν, ο Τσέν Μπινγκ, που αυτός έχει κάνει δικό του μαγαζί. Ναι. Νομίζω ότι στο ψάξιμο τώρα κάπου τον πέτυχα μπροστά μου. Ναι, είναι ένας από τους γνωστούς τα τελευταία χρόνια. Ήταν αυτός που ήταν, νομίζω ήταν και στην τελετή, Μιχάλη, αυτός. Αν δεν κάνω, θα τον δείξω τώρα. Θα στο δείξω. Νομίζω και εγώ ότι ήταν. Ήταν εκ δεξιών του Τσέν. Είναι και αυτός ανιψιός. Μπάπη, σε βλέπω πλέον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με την τρομερή εμπειρία στη φωτογραφία και στα ταξίδια που έχετε, ποια πιστεύετε πως θα ήταν τα τρία top must have ή must do για έναν ερασιτέχνη φωτογράφο και ταξιδευτή, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει μια φωτογραφία της προκοπής ή να μπορέσει να διηγηθεί μια ιστορία, ας πούμε? Ναι, έχει πολλές απάντησεις σε αυτό το πράγμα. Γιατί τι είναι must do για τον καθένα και τι είναι must see για τον καθένα. Σίγουρα όμως υπάρχει μια βάση, ας πούμε, δηλαδή σε τόσα ταξίδια σίγουρα υπάρχει ένας κορμός. Τι μου αρέσει περισσότερο για μένα? Αυτό. Ναι. Κοίτα, από αυτά που έχω δει σίγουρα πάλι ανατολικά θα και έχω ένα κομμάτι που με ακουμπάει πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή, στα αραβικά κράτη, δηλαδή τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Όσες φορές έχω πάει, είναι δύσκολη η δουλειά της φωτογραφίας εκεί πέρα, δεν είναι εύκολη. Εκεί, ας πούμε, παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που είχε ρωτήσει και ο Μπάμπης πριν, είχα θέματα να μου πάρουν τη μηχανή, να μου την πετάξουν κάτω, ξέρω εγώ και τέτοια. Απ' την άλλη, νιώθω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο με μαγεύει, ρε παιδί μου. Και αν θες να ξεκινήσεις με κάτι εύκολο, θα σου έλεγα να ξεκινάμε με την Ιορδανία, που μπορείς να πεις και λίγο αλκοόλ, που είναι άνθρωποι λίγο πιο. Που σαν μουσουλμάνοι. Και παρόλα αυτά, παίρνεις όμως και μια καλή ιδέα, ρε παιδί μου, για το τι είναι αυτή η περιοχή του κόσμου. Και εντάξει, έχει και τη φοβερή τη Wadi Rum, που εντάξει, καθαρό πάω προς την άλλη διευθυντή φωτογραφία του Λόρενς Αραβίας, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ταινία, αλλά ο τύπος σε φιλμ έκανε ένα πράγμα το οποίο είναι μαγικό. Δηλαδή, η πρώτη σκηνή της ταινίας είναι γυρισμένη σε αυτήν την έρημο, είναι τέλεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι θα ήταν πάλι στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και από εκεί πέρα. Και εκεί τα πράγματα είναι και πολύ αβανταδόρικα, γιατί είναι πολύ πιο έγχρωμα. Και δεν έχεις, ξέρεις, αυτή την ενέκρα της ερήμου, ρε παιδί μου, της Σαχάρα, που είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Θα τρελαθείς να βγάζεις φωτογραφίες εκεί πέρα, δηλαδή δεν ξέρεις πότε να σταματήσεις. Ένα κομμάτι είναι εκεί και άλλο ένα κομμάτι που δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω και έχω την εντύπωση ότι θα με πιάσει, τέλος πάντων, είναι Ειρηνικό ωκεανό, που δεν έχω πάει καθόλου. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή το τρίτο θα το κράταγα μπροστά και θα κρατώ μια επιφύλαξη. Από αυτά που έχω πάει, το τρίτο που θα διάλεγα θα ήταν Αφρική. Νότια Αφρική, που είναι πάλι μια πολύ καλή αρχή, γιατί είναι και σύγχρονη και safe και έχεις και αρκετά πράγματα να κάνεις. Και όσο πηγαίνεις προς το κέντρο, εννοείται, γίνονται πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πιο δύσκολα ταυτόχρονα. Κένια δηλαδή κτλ. Είναι λίγο πιο Σουδάν ακόμα περισσότερο. Αιθιοπία είναι μια πολύ καλή αρχή. Πάρα πολύ safe. Πάρα πολύ ωραίος ο κόσμος, άντρες, γυναίκες. Νομίζω ότι έχει πάει σε πρακτορείο μοντέλο και κυκλοφορεί ανάμεσά τους, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γενικά. Αυτό, Αφρική, Νότια Ασία και Μέση Ανατολή. Τα έλεγα. Αν πρέπει να κάνεις τρία. Αν πρέπει να κάνεις ένα από αυτά, ξεκίνα με την Νότια Ασία, που είναι και safe και είναι και λίγο σιγουράκι κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι. Θα ελπίζω να βγούμε από το σπίτι μας για αρχή και να μπορέσουμε να ξαναταξιδέψουμε. Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, τέλος πάντων. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι παιδιά μου έχει στήριξει με ένα χρόνο για πρώτη φορά ζω μετά πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Δεν θυμάμαι πότε ήταν τελευταία φορά που το έκανα. Είμαι ένα χρόνο σπίτι μου. Να πω περί δύο ερωτήσεις που υπάρχουν στο chat. Η μία είναι από την Εύη.
που δεν ξέρω αν θα μας απαντήσει εσύ ο Μιχάλης. Σε ποιες πτυχές αναφέρει τις καθημερινότητάς τους φαίνεται η σύνδεση των Κινέζων με το Tai Chi? Αν μπορεί να τα απαντήσει. Αν το γνωρίζουμε, ναι, αν είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν άκουσες την ερώτηση, Μιχάλη. Σε ποιες πτυχές... Ναι, την άκουσα, την άκουσα. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι κάτι που το ξέρω, γιατί... και εκεί δεν μείναμε και τόσο πολύ καιρό για να... για να είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι εμείς, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάναμε τα έτσι σε αρκετά μέρη, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Και αρκετές φορές μπορεί να καθόντουσαν κάποιοι Κινέζοι, ανεξάρτητα από την ηλικία, σε κάποιο παγκάκι, και να μας κοιτάγανε και να σχολιάζανε για το πώς το κάνουμε. Που σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου εκεί έχει μια σημαντική επαφή με αυτό το πράγμα. Απλά μπορεί να μην το ασκούν πλέον, ας πούμε, στην καθημερινότητά τους έτσι όπως το κάνανε παλιότερα. Επίσης, ακόμα φαντάζομαι ότι θα είναι πολλοί αυτοί που πηγαίνουν στα πάρκα και ασκούνται, όπως το είδαμε και εμείς όταν είχαμε πάει εκεί. Που αυτό ήταν και αρκετά αστείο, γιατί έβλεπες διάφορους να κάνουν και διάφορες κουλαμάρες, ας πούμε, για να εκτονωθούν με έναν τρόπο. Τώρα το πώς είναι τα πράγματα, πάντως σίγουρα είναι κάτι στο οποίο ποντάρουν πολύ και για να εξάγουν πολιτισμό. Και από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, φαντάζομαι ότι η κεντρική διοίκηση με έναν τρόπο θα προσπαθεί αυτό να το κρατήσει ζωντανό και στην κουλτούρα των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω εγώ πάντως είναι ότι στο πάνελ μας φαίνεται η σύνδεση του Tai Chi με σένα, Μιχάλη, γιατί μιλάς με μία ηρεμία σε αντίθεση με τον Περικλή που μιλάει και αναστατώνει όλο το πάνελ, ας πούμε. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εσύ είσαι που κάνει. Ναι. Έτσι ήταν. Πάντα ήταν έτσι. Το έχει από παλιά αυτό, πριν κάνει Tai Chi. Ναι, πραγματικά το εκπέμπει. Αλλά ένα ακόμα περισσότερο. Ναι. Νυχτερινή ζωή υπήρχε. Τώρα μου ήρθε φλασιά αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Συγγνώμη. Νυχτερινή ζωή υπήρχε στην πόλη. Στο χωριό. Όχι, όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν είδαμε κάτι τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Όχι. Αλλά κάτι που ήταν πάρα πολύ αστείο ήταν ότι ένα βράδυ περιδιαβαίναμε εκεί στο κεντρικό δρόμο, ας πούμε, του χωριού και κάποια στιγμή θυμάσαι που ακούσαμε κάτι ντάπα-ντούπα, κάτι μουσικές. Μπα, δεν θυμάμαι, όχι. Και τέλος πάντων προχωρήσαμε προς τα εκεί και στρίψαμε στον δρόμο που ήταν εκεί το οικοτροφείο και ήταν μια πολύ μεγάλη παρέα από κορίτσια με δύο τεράστια ηχεία τα οποία χορεύανε υπό την καθοδήγηση μίας, ας πούμε, αερόπικ. Κατσιμήθηκα τώρα που το λες, κατσιμήθηκα. Ήταν καταπληκτικό. Ναι, στο πουθενά τώρα. Έτσι. Μέσα στο σκοτάδι εκεί, με κάτι δύο τεράστια ηχεία. Και... το αλκοόλ επιτρεπόταν, ναι. Ναι, ναι. Επιτρέπεται. Ναι. Όχι, λέω, επειδή αθλείστε, ξέρω εγώ, μήπως είναι κάτι που δεν συνάδει με την έννοια. Όχι, πολλοί δάσκαλοι είναι γνωστοί πότες. Οκ. Okay. Και εσύ. Εντάξει. Σωτήρη, και ετοιμαζόμουν, αν θέλεις άνοιξε και την κάμερά σου, ετοιμαζόμουν να σου σχολιάσω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν έχεις κάνει ερώτηση. Η πρώτη φορά που δεν την κάναμε νωρίς, εννοείς. Ναι. Καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, άμα υπήρξε κάποτε το πρόβλημα να θέλετε να φωτογραφίσετε κάτι, αλλά να μην σας αφήνουν ή να μην μπορέσετε να το κάνετε. Στην Κίνα εννοείς, κορίτσι μου ή γενικότερα? Αγόρι. Αγοράκι είναι. Αγοράκι μου, συγγνώμη παιδιά, δεν βλέπω, συγγνώμη. Έχουμε τώρα και να κουρευτούμε. Πόσο έχουμε να κουρευτούμε? Σωστό. Μην κοιτάς εμένα, εγώ τα πήραμε τη μηχανή γιατί δεν γινόταν πια άλλο και αναγκάστηκα να τα πάρω
μηχανή. Και δεν είσαι μόνο πολύ γυαλίζουμε από εκεί. Είναι μου έτσι και μία-δύο φορές μόνο. Πάντω. Απαγορεύσεις πέρα από τις κλασικές για στρατιωτικούς χώρους υπήρχαν εκεί για φωτογράφηση. Δεν ένιωσα ότι με σταμάτησε να σου πω την αλήθεια κάποιος κάπου. Ή έστω αυθαίρετες απαγορεύσεις, κάτι που δεν θα περιμέναμε να αυτό, αλλά έτσι, με το έτσι θέλω. Ας πούμε ότι όχι, δεν θα. Δεν μου έτυχε, όχι, δεν μου έτυχε. Όχι, ίσα και αυτοί οι άνθρωποι που μου είπαν όχι ήταν άνθρωποι που ήταν σε μια επέθρια λαϊκή, τέλος πάντων σε ένα επέθριο παζάρι, που ενδεχομένως να είχαν και τους λόγους τους, να μην ήταν νόμιμοι, να μην ξέρω. Δεν ήταν όχι, όπως είπα και στον Πάπη πριν, ήταν πολύ εύκολο. Ήταν εύκολο, συγκαταλέγεται στα εύκολα. Δηλαδή, μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες και δύσκολα θα σου πει κάποιος μην το κάνεις αυτό. Τώρα, ναι, σε θέματα στρατιωτικά και τέτοια, ναι, εκεί πέρα μπορεί να έχεις τεράστιο θέμα. Άμα κάνεις κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Έχει περάσει και η ώρα, οπότε να. Ναι, πήγαινε κακέ, ναι. Να χαιρετηθούμε σιγά-σιγά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους έναν προς έναν. Εμείς ευχαριστούμε, Περικλή. Διπλό ευχαριστώ σε σένα και τριπλό στο Μιχάλη. Αυτό πήγα να πω και ιδίω στο Μιχάλη, γιατί εμείς έχουμε μια άλλη σχέση. Και τριπλό στο Μιχάλη και φιλιά πολλά, Μαριλένα, σ' αγαπάω. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν έχω ξανασυμμετέχει έτσι σε τέτοια διαδικτυακή συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Θα τα πούμε στην επόμενη δράση, η οποία είναι την επόμενη εβδομάδα, με τον Παναγιώτη. Έγινε, ρε Μάνο. Που τα είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Έφυγε από πάνω στο βάρος. Εσύ είχες βάρος, εγώ κανένα. Εγώ ήμουν... αφού ξέρεις ότι αγχώνομαι πολύ με αυτά, το ξέρεις. Το ξέρω. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλό βράδυ. Δεν το έχω καθόλου. Καλό βράδυ. Καλέ, 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 μερά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια φιλάκια. Γεια, γεια, γεια. Γεια σε όλους, πάμε φιλάκια. Γεια. Γεια, καλή νύχτα. Αλεξάνδρα, μου φιλάκια σε σένα. Γεια, γεια, γεια.